είχε 13 και ήτανε και τρίτη. Τι ήθελε κι αυτή η γριά και βγήκε από το σπίτι. Σαν να τραγουδάει για εμάς, φίλε μου Αναστάση. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαστε γριές, αλλά τι θέλαμε και βγήκαμε από το σπίτι. Τι θέλουμε και βγαίνουμε κάθε μέρα. Βέβαια εδώ στο λόγο, επειδή είναι Τρίτη και 13, σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Την εορτάζουμε καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Καλημέρα και καλή τύχη σε όλο τον κόσμο. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Πάπης Βατμανίδης πίσω από το ένα μικρόφωνο. Συντροφιά μου σήμερα και παρεούλα Αναστάσης ο Ασκητάς. Καλημέρα Ανασχάση, τι κάνεις? Καλημέρα Μπάμπη, μια χαρά. Είσαι καλά? Μια χαρά. Είσαι πρώτος, ε? Γι' αυτό μας ήρθες. Ήρθαμε με αέρα πια. Να αρχίσουμε πάλι αυτά τα κρύο, τα έτσι, τα αλλιώς. Μας παίρνουν εδώ για προβοκάτορες. Τι να κάνουμε, όταν έχουν επιτυχίες οι ομάδες τους, τσούπε εμφανίζονται. Τις δύσκολες ημέρες, χθες που δεν ήσουν πρώτος, κανένας δεν ήρθε στην εκπομπή. Δεν μου πεις να έρθω. Α, σωστό και αυτό. Αχώσουνα, σαν δεύτερο στη βαθμολογικό πήρα καθάρι. Εννοείται, γιατί θα είχα την προοπτική να γίνω πρώτος. Α, εντάξει. Πάλι σωστό. Το καλό το προβοκάρισμα είναι αυτό όταν δεν. Το μη εκ του ασφαλούς. Δηλαδή χθες θα ήταν το καλό. Το καλό, έτσι. Γιατί αν πα και γίνει. Θα είχε και κάτι να πει κι ο άλλος. Γιατί άμα μιλάω μόνο εγώ δεν έχει σημασία. Σήμερα δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πιω Πασχάλη σε λίγο. Καλά θα πάνε τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Ούτως ή άλλως από δυσιδαιμονίες είμαστε φουλ. Το καλό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ποτέ το live του Αγίου Βαλεντίνου δεν πρόκειται να πέσει Τρίτη και 13, Τετάρτη και 14 αύριο το βράδυ στο 8ball. Οπότε γλιτώνουμε σημειολογικά τουλάχιστον μια έξτρα. Μια έξτρα θέση, μια έξτρα δικαιολογία για πράγματα που δεν θα πάνε καλά σε κόσμο που θα έρθει. Ιδέας μου στείλε, ξέρω εγώ, ένας φίλος. Μπάμπη λέει, βοήθα, προσπαθώ να προσεγγίσω μια κορασίδα για να την φέρω στο live σου, και αυτός τώρα προοπτική και ελπίδες που είχε δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τι να κάνουμε, του λέμε, καλύτερα είναι έτσι, ίσως να έχεις μια ελπίδα για το μέλλον. 3η 13 του μηνού, 13 του Φλεβάρι του 2018, στα μισά του Τσοφλέβαρου. Και κάνουμε ποδαρικό, κυρίες και κύριοι. Με ποια γραμμούλα έχουμε? Καλημέρα σας. Έλα Batman. Καλώς το να. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Όλα καλά. Έτσι. Είσαι ηγέτης. Ηγέτης. Καλημέρα και στον Αναστάση. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα πέρα ως πέρα, όλη μέρα. Πώς είμαστε? Όλα καλά, ζόρι, καλά. Δεν πιστεύω σε δυσιδαιμονίες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, λες. Δεν υπάρχουν, ναι. Έτσι, έτσι, μ' αρέσει. Δεν υφίστανται. Δεν υφίσταντο. Υφίσταντο, ναι. Έτσι, να τα πούμε και πιο λάθος. Τι έρευνα έχουμε σήμερα? Σήμερα θα έχουμε πολλά πράγματα. Και να και λίγο ρεπορτάζ από τα χθες. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε χθες? Τι έκανε, 3-0. 3-0 δεν έληξε. 3-0 με την ΚΑΠΑ 17 έπαιζε. ΚΑΠΑ 20. Όχι, με την κανονικιά του την ομάδα. Την κανονική, αυτή που πάει να πάρει, λέει, πρωτάθλημα τώρα. Απλά έμαθα ότι έπεσε με τον Πανιόνιο στο κύπελο. Στο κύπελο, βεβαίως, ναι, με τον Πανιόνιο. Και τελικό θα έχουμε. Μάλλον ο κύριο Βουμπέο θα ετοιμάζεται κάτω στον βόλο. Έτσι, έχουμε, να είδε. Θα κόψει και την πεζογέφυρα. Έτσι, με τα ξαδέρφια θα παίξουμε τελικό. Θα γίνουν έργα τώρα με αφορμή τον τελικό. Με αφορμή τον τελικό, αν περάσει πάω χιάκ, βέβαια, γιατί δεν είναι στανταράκι αυτό. Δεν θα γίνουν παραμονή δηλαδή. Αλλά θα γίνουν εδώ, ίσως στο Γοργοπότάμο. Τώρα που δεν θα περνάει το τρένο σωστό, να γίνει σωστό, εκεί ένας τελικός. Να ενωθούν οι δυνάμεις. Ένας ιστορικός συμβιβασμός για ακόμη μια φορά. Πολλά. Θα προτείνουμε και εμείς μέρη εδώ. Έχουμε περιθώριο. Έχουμε πολλά γήπεδα. Την Τούμπα να προτείνουμε. Να την Τούμπα, μάλιστα. Γήπεδα θέλουμε γέφυρες βασικά. Ξεκινάμε από εκεί. Η Τούμπα έχει γέφυρα. Έχει γέφυρα. Πολιτιστικό κέντρο. Ναι, ωραία είναι και εκεί. Μην χτίσεις, πώς το λέει, μην χτίσεις τείχους. Χτίσε γέφυρες για μας. Χτίσε γέφυρες για μας. Έτσι. Βασίλης Καράς. Γέφυρες για μας. Βασίλης Καράς. Φιλιά, θα τα πούμε σε λιγάκι. Α, το μιλάμε later. Πάμε. Έτσι, πάμε δυνατά. Τον άρεσε. 2-3-1-0-2-7-3-8 για πάντα. Το τηλέφωνο από το ξεκίνημα εκπομπή είναι δικιά σας και δικιά μας. Και το κουμπαλί. Τρίτη και 13, Αγίων Ακύλα και Πρίσκυλας είναι σήμερα των Αποστόλων.
και γιορτάζουν. Ο Ακύλας δεν εορτάζει από ό,τι βλέπω, αλλά εορτάζει η Πρίσκυλα και η Πρισίλα. Ω, yeah. Πρισίλα. Πρισίλα λέγανε την γυναίκα του Elvis Presley. Elvis και Πρισίλα, βέβαια. Αλλά το ότι ήταν ορθόδοξο όνομα δεν το γνώριζα. Λες ο Elvis να είχε. Να ήταν και αυτός ορθόδοξος. Ορθόδοξος αδερφός. Ορθόδοξος, βέβαια. Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Νομίζω, ναι. Και τώρα το ψάχνω, αλλά έτσι, επειδή ρεπορτάζ. Δεν θέλω να το χάσουμε. Ναι. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι οι άγιοι προστάτες των ερωτευμένων στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είσαι σίγουρος? Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Άγιος Προστάτης τον, είναι ένας Άγιος κάπου τον Ιούνιο της Ορθοδοξίας. Κάνε εσύ την έρευνά σου. Να το, το λέει εδώ το, ένα site λέει, το οποίο ναι. λέγεται ματιά.gr. Τελείωσε, okay. Ματιά, άμα δεν βλέπουν αυτοί. Ναι. Οι Άγιοι Απόστολοι, ναι. Ακύλας και Πρίσκυλα ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι Ιουδαίων που καταγόταν από την Πόντα και μαρτύρησαν επί Νέρωνα. Η μνήμη τους εορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου και θεωρούνται η Ορθόδοξη εκδοχή του Καθολικού Βαλεντίνου. Να τα, ελληνικός Βαλεντίνος, τι μας κρύβουν, δεν το γνώριζαμε. Και είναι και δύο μάλιστα, είναι και ζευγαράκι. Γιατί σου λέει τώρα ο Βαλεντίνος ο άλλος μουρντάρης μόνος του. Έτσι, ορθόδοξος όμως. Ορθόδοξος εκεί, όχι, αποκαταστατημένος, παντρεμένος, αυτά ωραία εκεί, μια χαρά. Και δεν υπάρχει και σεξισμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία και γυναίκα Αγία. Και... προοδευτικότητα, προοδευτικότητα. Και μάλιστα έχει παραχωρήσει την γιορτή, ο Ακύλας δεν γιορτάζει. Α, σωστό. Σωστό. Η Πρίσκυλα. Το δώρο του για τη γιορτή του ερωτευμένου. Λέει εδώ τον ερωτολόγιο. Βέβαια, στο σαν σήμερα μας λέει ότι γιορτάζει και ο Ακύλας. Δεν θα μην γιορτάζει. Τώρα, άμα σε λένε Ακύλα, δεν θα τον πάρουμε να το πούμε να. Είναι από τον Αγίο Πάντων να γιορτάζει. Δεν είναι σήμερα. Ακύλας ήταν ένα πολύ παλιό παιχνιδάδικο στην Νεάπολη. Πού θα ήταν. Εκεί πάνω στον δρόμο. Όχι, ήταν ιστορικό που είναι τώρα ένα γυμναστήριο. Εκεί είχε ένα παιχνιδάδικο εποχέ τώρα πριν ανοίξουν τα πολύ μεγάλα πολύ γυμναστήριο εκεί πέρα και ξέρω. Ναι, μπορεί να μην έχεις γεννηθεί καν όταν υπήρχε ο Ακύλας εκεί. DJ Ακύλα επίσης, ένας παλιός house DJ και αυτά. Αυτοί άμα γιορτάζουν, να μην τους πούμε χρόνια πολλά με αφορμή το λόγο επειδή. Είναι και ένας άλλος Άγιος τον ερωτευμένο, νομίζω, Ορθόδοξος, που γιορτάζει κάπου τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε δύο εκδοχές στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να τα πιάσουμε όλα. Είναι ο Άγιος Ιάκυνθος επίσης. Πούμε και αύριο αυτά. Αλλά σήμερα, ναι, μιας και είμαστε σε τέτοιο μου, σου λέει τώρα Άγιος Ιάκυνθος που γιορτάζει 3 Ιουλίου. Δεν κάνει, δεν κάνει. Μια μέρα πριν την Αμερικάνικη Ανεξαρτησία που και είμαστε. Το και το Euro και την επέτειο. Δεν πολύ πιθανό τώρα που είναι όλοι σε ένα αγιοβαλεντινιάτικο mood. Σωστό, θα τους χώσεις. Θα τους χώσουμε εμείς το δικό μας. Καλοκαίρι είναι κατεξοχήν εποχή του singling. Δεν είναι για ζευγαρώματα. Σα κολασίας, ενώ τώρα εδώ χειμώνα σου, αφού είμαι η Ακύλα και η Πρισίλα μαζευτήκανε και είδαν εκεί σιγουρούλες, τέτοια αυτά που κάνουν τα ζευγαράκια. Και τις δύο μέρες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα εορτάσουμε σήμερα και σήμερα οι ερωτευμένοι και αύριο, διήμερο εκδηλώσεων. Με Μπάμπι Μπατμανίδη, λόγω επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Ωμνάτος. Χρόνια πολλά και στους δύο. Να, για ποιο, να είσαι καλά. Για τον έρωτά μας. Για την χρουστουζιά σας. Α, εντάξει, έτσι το δέχομαι, έτσι το δέχομαι. Είπα και εγώ τώρα μήπως αυτά. Εξής, ρε Μπατμανίδη, δεν με αποθεώνεις, τι είπα. Τι είπες. Ότι θα πάρει ο Πανιόνιος στο κύπελο. Είπες τα... εντάξει. Κάτσε το πάρει πρώτα. Κάτσε το πάρει, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν υπάρχει εσύ, ρε ομάδα του Δημοτικού. Ρε, εγώ με τον Πανιόνιο είμαι στο κύπελο. Ναι, γιατί αν βγει τέταρτος Ολυμπιακός και πάρει ο Πανιόνιος στο κύπελο, δεν παίζει Ευρώπη Ολυμπιακός. Κατάλαβε. Δεν κατάλαβε τώρα. Εσύ που θα βγει. Εγώ Champions League πρωταθλητής, γεια σας. Αύγουστο, γκρουπ των πρωταθλητών, παίζω με μια. Τι θα βγεις. Πρωταθλητής. Είδες τι ωραία εκπομπή κάνουμε. Και επειδή εγώ δεν μιλάω για άλλες. Όχι, όχι. Γνωστό αυτό. Ναι. Θα πω κάτι στο φίλο μου τον Αναστάση κατά τα άλλα. Ακούω. Ναι. Είπε, βγήκε και είπε ο πρόεδρός σου ότι φέτος θέλουμε ένα ισόνομο πρωτάθλημα χωρίς λαλαλαλαλαλο, έτσι. Ναι, ναι. Το μόνο που δεν βλέπουμε είναι ισονομία από πλευρά διαιτησίας. Μάλιστα. Άλλο πρωτάθλημα βλέπεις. Γιατί χθες τι έγινε τώρα, έγινε κάτι. Ρε φίλε, άσε να ολοκληρώσει το κουρασί. Ολοκληρώσει. Ή διακόπτεις το δημιουργό. Όχι. Λοιπόν, η διαιτησία σας παίζει όλη τη χρονιά 80-20 με όποιο και να παίζετε. Είναι γνωστό αυτό άλλωστε. Το αφήνω, μην ειρωνεύεσαι γιατί θα έρθω εκεί και θα έχεις άλλα. Και έρχομαι εγώ τώρα, σου με τα αφήνω αυτό στην άκρη, το προσπερνάω. Ναι. Εφόσον εσύ θέλετε, ρε, ισόνομο πρωτάθλημα, εσύ ρε Ρώσα από τη Ρωσία, ναι, και αυτά, πάλε και τους τρεις δανεικούς αντρόμητους πάω να παίξουν, να σε δω εγώ. Και άμα βάζουν αυτόν γκολ.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει, άμα είναι να έρθουν το καλοκαίρι να παίξουν. Τι λέω τώρα, λες να μου πεις εσύ τι θα πούν. Μάλιστα. Βάλε να δω τη μαγιά σου στην ομάδα του δημοσίου. Πόσα αυτό... χρόνια ως φιλοκαψία γελάχαμε να λέγαμε. Μάλιστα. Άντε τώρα γιατί μου την έχει επιδώσει, άντε γεια. Μόνος σου, εντάξει, γεια, γεια. Μόνος σου, εμείς δεν είπαμε τίποτα, λέει παύση μας, λέει. Πάψε να μιλήσει ο δημιουργός. Μίλησε ο δημιουργός, δεν τον είπαμε και τίποτα, αλλά λίγο έτσι εκνευρίστηκε. Μικρόφωνο στον οκρατή. Μιλάει, εκνευρίζεται μόνο του. Κάνει την εκπομπή μόνο του. Κάνει και παρέμβαση, μπορεί να πάρει, πήρα να πω και τον εαυτό μου. γίνεται ούτως ή άλλως ο κόσμος όταν δευτερολογεί πάντα στο λόγο. Επειδή ουσιαστικά παίρνει και λέει για τον εαυτό του για κάτι πράγματα που ενδεχομένως να έχει ξεχάσει. Εκτός τη ημέρα των Ορθόδοξων Ερωτευμένων σήμερα είναι. Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού. Με την Ορθοδοξία πάνε. Με την Ορθοδοξία πάνε. Δεν πάει, όχι. Προφυλακτικό και Ορθοδοξία δεν πάει, πάει. Δεν πάει, αλλά τώρα γιατί δεν διάλεξαν την αυριανή ημέρα και διάλεξαν τη σημερινή. Να βρούμε μια λογική συνέχεια. Είναι Παγκόσμια ημέρα κινηματογράφου. Όλα σήμερα τα βάλανε. Παγκόσμια. Λοιπόν, πα σινεμά. Ναι, ναι. Περίμενε, έχει και άλλες παγκόσμιες. Ναι, θα κάνουμε εδώ τη σύνδεση. Είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, γιορτάζουμε και εμείς χρόνια μας πολλά, σαν λόγο επειδή. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα heavy metal. Το έχω. Το έχεις. Ξυπνάς το πρωί. Ναι. Ακούς λόγο επειδή. Τέλος. Πάμε, η πρώτη έφυγε. Έφυγε. Ουχ, ναι. Κοιμάσαι μετά γιατί λογικά δεν έχεις χορτάσει ύπνο. Ναι. Ακούς για να ξυπνήσεις ένα heavy metal. Ναι, έτσι να φτιαχτείς, να κάνεις τα ράνι. Ή μια διασκευή Batmanίδη με heavy metal. Σωστό και αυτό. Κάτι τέτοιο που σηκώνει, δεν ξέρω αυτά. Ναι, ναι. Πας σε ένα σινεμαδάκι. Σινεμαδάκι το βράδυ. Ναι, με την κοπέλα σου. Ραντεβουδάκι. Ναι, ωραία. Πας. Ναι. Ναι, μετά αυτό. Ναι. Πάει και η άλλη παγκόσμια ημέρα. Και των ερωτευμένων είναι επειδή κοιμάστε μαζί μετά αγκαλίτσα. Ναι, και χρησιμοποιείς και προφυλακτικό πάντα γιατί είμαστε. Πρέπει να τονίζουμε τις χρήσεις του ασφαλούς ερωτός. Πάνω απ' όλα. Όλα τελειώνουν με λιγάλα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα. Παγκόσμια ημέρα heavy metal. Βέβαια. Χρόνια πολλά στον Σαββακοφίδη. Να πούμε εδώ τον άξιο εκπρόσωπο ποδοσφαιρικό. Ναι, τον μαθαίνεις τώρα, γι' αυτό είναι το λόγο επειδή. Δεν το ήξερα. Είδες. Heavy metal, είσαι heavy metal. Θα πάρεις λίγο στο ημίωρο μια εισαγωγή του κυρίου Όζι Όσμπουρν. Paranoid. Θα βάλουμε, θα βάλουμε. Έχω και τραγούδι και πρόβλημα. Βάλε ναι. Iron Maiden. Iron Maiden. Όλοι οι άλλοι είναι γιαλαντζοί. Όλοι μόνοι. Αυτή είναι η πιο δυνατή στον πλανήτη. Τέλος, τέλος. Αυτά ο θα βάλω. Ο Ozzy Osbourne και η Iron Maiden. Θα βάλω, μάλλον, θα βάλω Ozzy Osbourne, θα βάλω το Crazy Train. Μ' αρέσει, ρε παιδί. Crazy μην Train, γι' αυτό είναι ωραίο. Με το Randy Rhoads, τον κιθαρίστα του. Έτσι, έτσι. Τον κιθαρίστα, τον Randy Rhoads. Είσαι μεγάλος παίχτης, είσαι μεγάλος. Τον παίζεις, τον γουστάρεις, τον Ozzy Osbourne στα events που κάνεις. Εννοείται, εννοείται. Κυρίως Iron Maiden. Respect, respect. Θα έρθω μια μέρα να σε απολαύσω, ένα βράδυ. Αύριο μπορεί να έχουμε. Θα δω. Έγινε, φιλιά, τσάου. Άντε, μιλάμε, τσάου. Φιλιά, κλαίω. Εντάξει, παιδιά, όσοι άσχετο τώρα παρέθεση, γιατί το συζητούσαμε από χθες, αυτό συζητάμε με τον Αναστάση. Όσοι δεν είδατε Μαρμίδα την Κυριακή, εντάξει, νομίζω έχετε χάσει την κορυφαία εμφάνιση Μάριου Ασλαμά. Θα μεταδώσουμε και εκεί το ηχητικό, μια ανάλυση περί Φλεβίτη και απολαύσεως όσον αφορά την. Έτσι, τη γυναική ανατομία τέλος πάντων. Μάριος Ασλαμάς για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι θα τα έχει πει και εδώ και στις 10 η ώρα. Γιατί 12. Όχι, αλλά πάντα του έχουν εκεί, έχουν ένα ποδολαγνικό αφιέρωμα πάντα στη Μαρμίτα και το να συζητάνε. Δίλεπτα αφιέρωμα, μπορεί να έχουν κάποιο χορηγό. Λες, ή τίποτα έτσι, ας πούμε. Πώς θα είναι να. Αυτά που βάζεις πίσω όταν σε χτυπάει το παπούτσι. Ξέρεις, κάτι που κολλάς, κάτι τσιρόντα. Που τρίβουν τις φτέρνες. Κάτι που είναι σαν τα λίστερι. Κάτι πρασινοπά που τα βάζεις πίσω όταν έχεις πάρει καινούριο παπούτσι και σε χτυπάει. Όπως τα λένε τα συγκεκριμένα. Εντάξει, τώρα τοποθέτεις προϊόντες, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδί, για να καταλάβει ο κόσμος. Πολλές μέρες. Πλούσιο το παλμαρέκι σε ιστορικά γεγονότα. Εντάξει, είναι και Τρίτη και 13 είναι τη άλλη. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις καντεμιές τώρα. Άκου να δεις τι κάνουν και κακοπροαίρετοι. Πρέπει να ανοίγω ένα site, όχι το καθεαυτό το σαν σήμερα, ένα άλλο site που λέει τα κορυφαία γεγονότα της ημέρας και έχουν φωτογραφία του Μητσοτάκη. Εντάξει, πάει τελείως αυτό το αστείο. Πέθανε ο άνθρωπος, ησύχασε. Να ησυχάσουμε κι εμείς από το συγκεκριμένο ότι κάθε τέτοια εποχή. Ο Τσάρα με το Μητσοτάκη. Πόσο έχει που πέθανε. Πέρυσι πέθανε. Φθινόπωρο πρέπει να πέθανε. Εξάμηνο έχει. Α, φρέσκο δηλαδή. Ναι. Δεν έχει χρόνο. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει πόσα χρόνια. Όχι, τώρα, πρόσφατα. Εντάξει, και στέρισε από την ελληνική κομμωδία το μεγαλύτερο τη. Αστείο τέλος πάντων. Το πιο κλεισέ διάρρηκο. Σαν σήμερα 13 του Φλεβάρι. Γεννήθηκαν ο Γιώργος Παπανδρέου ο πρώτος. Αυτός είναι ο δικός μας. Ο γέρος δημοκρατίας
1888. Όλοι οι Παπανδρέου Φεβρουάριο γεννηθήκαν. Hey, κάτι έχει. Φεβρουάριο τι είναι, εγώ καιρή είναι. Νομίζω. Υδροχόη. Υδροχόη είναι, εσύ σίγουρο. Όχι, ρε. Ναι, ξέρω. Ναι, ξέρεις. Έχω παίξει μπάλα και ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μα το κλείσε. Άκουσε εδώ ο Παπανδρέου, σου λέει, α, ζουκουμούνια. Να το κλείσουμε. Ποιοι άλλοι γεννήθηκαν? Ο Χρήστος Τεζανίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής το 1945. Ο Γιάννης Κούρος, Έλληνας δρομέας τεραστίων αποστάσεων. Αυτός έτρεχε 24ωρους αγώνες μαραθώνιους, κάτι σπαρτάθλων, πώς τα λέγανε. Ναι, είχε κανονικά 24ωρο. Άρρωστος. Μεγάλη μορφή του παγκοσμίου αθλητισμού. Το 1964 σήμερα γεννήθηκε ο Περλουίτζι Κόλίνα. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς το 1984. Ραφαέλ Μάρκες το 1979. Αλέξανδρος Τζιόλης, 1985. Πού βρίσκεται ο Αλέξανδρος Τζιόλης τώρα, που παίζει? Κάπου στην Τουρκία, κάπου στην Αυστραλία. Πού είναι? Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Από την πόλη σας τηλεφωνώ. Α, χαίρετε. Και έχουμε να τα πούμε. Ναι. Περιμένατε εδώ να ξανά πρώτη και τέτοια για να βγείτε στις γραμμές, ε. Όχι, βασικά περίμενα να φύγει το έτερο νήμιση για να μπορώ να σε πάρω τίποτα. Σαν πολύ, θα την παίρνω εγώ τηλέφωνο γιατί λέω, άντε κοπέλα μου, έχουμε και δουλειές. Τι να κάνω, ρε, τι να κάνω. Πρωινές. Κοιμάται τέτοιες ώρες. Τέτοιες ώρες ο φυσιολογικός ο κόσμος κοιμάται, μην κοιτάσαι. Καλά, ναι, εμείς τώρα εδώ είμαστε, άστα να πάνε. Μάλιστα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν περίμενα απλά να είμαστε πρώτοι για να ξαναπάρω την. Έτσι. Πρώτοι και στον έρωτα, πρώτοι και στο πρωτάθλημα, ε. Τι άλλο θέλεις? Παντού. Έτσι. Τι λέει, πώς είσαι, όλα καλά? Εξαιρετικά. Τώρα την έστειλα και στο χωριό της. Ναι. Οπότε αύριο μπορούμε να απολαύσουμε Champions League χωρίς του Αγίου Βαλεντίνου, βεβαίως, εννοείται. Θα το γιορτάσουμε κανονικά με τα τσιπουράκια μας εδώ, τα μεζεδάκια μας. Ωραία. Ερωτικές καταστάσεις. Βέβαια. Θα ήθελα να ήμουν εκεί να το πω στο live το δικό σας, αλλά τι να κάνω. Δεν πειράζει. Μπεσίκτας έχουμε στους 16, δεν έχουμε? Βεβαίως, με Μπάγερν παίζουμε. Τους έχουμε, πιστεύω. Ποτέ δεν ξέρεις. Γενικά... Στην Ευρώπη τα πάει καλά, εδώ στο πρωτάθλημα το τοπικό είναι. Θα πας τίποτα, θα πας η εισιτήρια, που να πας, που να βρεις, και αυτή τραλάκια. Όντως από την πόλη μας πήρε. Ναι ρε, Κωνσταντινούπολη, εννοείται ρε εσύ. Εδώ άλλα κι άλλα μάτια δεν βρίσκεις, τώρα σε αυτό. Μία πόλη, μία εκπομπή ρε εσύ, τελείωσε. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Τον φίλο. Επειδή σχεδιάζω ένα ταξίδι στα βάθη της Ανατολής. Διέπεται από ασφάλεια. Δηλαδή θα ζήσουμε, θα γυρίσουμε. Πού θες να πας, βραγόρι μου, πες του άνθρωπου. Θέλω να πάω στην Κωνσταντινούπολη, στην Τραπεζούντα και στην Καπαδοκία. Οδική. Ναι. Α, ωραία. Κοίταξε να δεις. Γενικά δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή να χτυπήσω ξύλο έχει πολύ καιρό να γίνει το οτιδήποτε. Γιατί, εντάξει, λόγω των γεγονότων των διαφόρων, ασφάλεια και τέτοια είναι στο φουλ. Με ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονται τρομοκρατικά χτυπήματα. Αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει, ας πούμε, σε ισχύ ένα σαν στρατιωτικός νόμος και τέτοια. Πάντα, καλά, σχεδόν ποτέ δεν έφυγε αυτό. Γίνεται χαμός. Τραπεζούντα σίγουρα όχι, και ούτε και Καπαδοκία. Μάλιστα. Ωραία, η Καπαδοκία με ανησυχούσε λίγο. Να. Έχεις πάει σε κατα... Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όχι, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα τα εκδρομάτια. Μάλιστα. Για ΠΑΟΚ, για πες, τι είδες? Τι να πω, ξενέρωμα. Δεν κερδίζουμε, δεν τρώμε. Ναι. Και την αυγή να πεις αυτό. Αυτό τον ΠΑΟΚ θέλετε. Μα τώρα δεν μπορώ. Βλέπω ΠΑΟΚ, ας πούμε, και δεν ανεβαίνουμε πάνω από 80 σφίγμους. Τι πράγμα δεν έχουμε. Εντάξει. Φαγωθήκατε, θέλουμε πρωτάθλημα. Τώρα ούτε εκπομπές. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει σωτεδώσει. Ούτε εκπομπές μπορούμε να κάνουμε. Άντε να κέρδισε εκείνο, έβαλε εκείνο, τελείωσε ρε παιδί μου. Τέλος. Τι άλλο να πεις. Στα σοβαρά τώρα, μακάρι να πηγαίνει έτσι και να μην σας παίρνει και κανένα τηλέφωνο. Δεν έχω κάτι να πει. Μπας και φύγει αυτή η αρρώστια το. Πολλά χρόνια. Ναι. Για να βγαίνουμε στα τηλέφωνα. Πολλά χρόνια. Να μπορέσουμε δηλαδή να το απολαύσουμε. Ναι. Εγώ αυτό νομίζω είναι το βασικό. Θα πρέπει να αλλάξουν γενιές για να φύγει αυτό το δηλητήριο που έχει ποτιστεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης.
με το να τα, να τα γνωρίζω. Τέλος πάντων, μην αναφέρουμε ονόματα όχι, που είπατε και πριν. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, κάποιοι τον έχουν ποτίσει στον κόσμο με αυτή την ανομαλία. Να σε καλά, σε φιλούμε. Εντάξει. Σε καλημερίζουμε τα φιλιά μας στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, άντε, να, τέλεια. Τέλεια. Να γυρίσει έτσι. Φτάνει να γυρίσει. Τσάω, τσάω. Γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα σας. Κάτσε ρε, 10 ώρες μιλάτε. Κάτσε ρε, μιλάμε με Κωνσταντινούπολη τώρα εδώ με εξωτικά μέρη και τέτοια. Φτιάχνουμε εκδρομές. Πάνε Αναστάση, δεν έχεις το βαγόρι μου εκεί πέρα να εσύ. Λες λόγω εντοπιότητας. Ναι, εσύ και ο συνοπαδής δεν έχετε φόβο εκεί. Τίποτα, ελεύθερα. Συνονοήστε κιόλας. Διπλωματικό διαβατήριο θα βγάλουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ζαβρού, κουρσού. Ασπρό μαυρή κάμπια. Ποιον λέει τώρα. Τον Αναστάση, ποιον λέει. Εμένα θα λέω εγώ με κοκκινό μαυρή κάμπια. Πας εσύ στο live. Εννοείται. Θα έρθει. Απέναντί σου. Τι γλίτωσα. Τι γλίτωσα. Ήρθες και δεν μίλησες. Μόκο έκανες. Απέναντί σου ήτανε. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι η επιφύρη που θα μιλάμε του στιγμή. Γι' αυτό δεν σε μίλησα. Εδώ το Πατμανίδη δεν μίλησα. Ο οποίος εκείνο το μυθικό live πριν 2 χρόνια πρέπει να ήταν, χειροκροτήθηκε πιο πολύ από τον καλλιτέχνη. Να τα λέμε και αυτά όταν ήρθε μέσα στο τέτοιο. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω, Μπάμπη. Για πες. Που άκουγα ένα παλικάρι που μίλαγε. Mm-hmm. Τι έκανε. Τι μίλαγε ρε. Κάτσε ρε τώρα ρε. Τι εθνικά είναι αυτά που λες. Από πού είσαι. Μιλούσε. Μιλούσε ρε. Έτσι. Να τα διορθώνουμε. Ναι ρε αδερφέ. Έτσι μίλασε. Και έλεγε ότι ήταν DJ στη Βεργίνα. DJ στη Βεργίνα την δίσκο. Ο Ασεκισλόγλου ρε τα έλεγε. Α, μάλιστα. DJ... Και πού ήταν αυτή η Βεργίνα η δίσκο. Στην Ευκαρπία, στην Ευκαρπία. Α, ήταν εκεί στη Μαρίδα εννοείς. Δεν τα ξέρω, αυτά είναι της εποχής σας. Γιατί εμείς είχαμε καφετερία μα Βεργίνα και Χαριλάου. Α, όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό. Στην Ευκαρπία, εντάξει Βεργίνα παντού θα υπήρχε. Με τον Ανδρόνικο τότε που την ανακάλυψε, αυτά πολλά πράγματα. Να σε καλά. Κύριε Σιχαμένε, ναι. Σιχαμένε Πατμανίδη, ναι. Τη Δευτέρα κάθεσαι, έτσι. Φαντάζομαι πως ναι. Γιατί εσύ εγώ θα δουλεύω. Εσύ γιατί δεν κάθεσαι. Λουκουμάς κάργα ρε φίλε, εντάξει, να φάει λίγο. Σαρακοστή είναι ρε, συνιστήσιμα τρώμε την καθαρά Άκου Δευτέρα. Θα σε πω. Για πες. Ήδη έχω βάλει την Παρασκευή το κολοτράγουδο. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθω και θα σε σπάσω την κοσόλα στο κεφάλι. Τι ωραία, και τη Δευτέρα θα τα αφήσω εδώ να παίζει επανάληψη. Να τα ακούς. Κανόνιση. Φιλιά, τσάου, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλημερίζουμε και τον Ηρακλειδέα από το Ρόντο. Μας στέλνει εδώ τις καλημέρες και μας κάνει παραγγελία. Βάλε, λέει, φλεβίτιδα. Να τρελαθώ, φλεβίτιδα, σλαμά. Εντάξει, να το ξεκινήσουμε έτσι. Θα πάμε μετά και στα αθλητικά γιατί το υποσχεθήκαμε. Το μυθικό απόσπασμα της προσχθεσινής μαρμίτας όπου ο Μάριο κάνει μια έτσι ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιες χιμπάρικες προτιμήσεις του. Και θα οδηγηθούμε έτσι στο διάλειμμα. Το βλέπω με τα ράζ να πούμε. Λέει ωραίο, κτλ. Περνάει μια λέει. Πού δεν τρέπονται, λέει δεν τρέπονται. Μου λέει κάνει γιόλα, λέει. Δεν τρέπονται. Ξέχασα που βρίσκουν αίρε στην τηλεόραση. Εσύ δεν το φορέ με τη φλεβίτιδα να πούμε. Και εδώ μου επιτρέπει. Να σώσει μου επιτρέπει. Πεθαίνω με φλεβίτιδα. Αυτό είναι ανομαλία. Έχω γλύψει φλεβίτιδα μία ώρα με το ρολόι. Αυτό είναι ανομαλία. Αυτό είναι ανομαλία. Πάρε κυταρίτιδα. Δεν παραλείψει το σμίγκο. Κάτι ανάμεσα σε κυταρίτιδα και. Δεν είπαμε Χατζηχρήστο. Τον Κυρπαντελή είπαμε από τη Κακομήρα. Ρε εσύ. Τι. Φλεβίτιδα δεν υπάρχει. Φλεβίτιδα. Είναι σαν να γλύψει. Τι χαρακτήρισμου έχω φάει. Είναι σαν να γλύψει, φίλε, τη ζωή τη γυναίκα ολόκληρη. Τη ζωή τη ολόκληρη. Να γλύψει τη φλεβίτιδα. Ναι. Δηλαδή, μην πει τώρα με καμιά διέξοδο. Τι να πει μετά από αυτό. Και κυταρίτιδα. Εκεί. Αν είναι ωραία κυταρίτιδα. Έχω ωραία. Έχει σημασία κυταρίτιδα. Τι ωραία κυταρίτιδα. Έχει ωραία γρήπη. Κάτσε εδώ. Τι παιδί είναι. Βοήθησε μας. Πόσο με πολλές σου σακούλες. Δηλαδή αυτή η φλεβίτιδα που έγλυψες, πόσο ετών ήταν. Θα βγάλω το λάκκαλο και το κρέας. Και με 55 έχω γλύψει και με 40 έχω γλύψει. Κυταρίτιδα. Όχι κυταρίτιδα. Φλεβίτιδα. Τι έπατε βρε. Εντάξει, τεράστιος Μάρε σας λαμάς, εντάξει, πως το είπε το, όταν γλύφεις τη φλεβίτιδα, πως το είπε, τη ζωή της γυναίκας, εντάξει, δηλαδή standing ovation πραγματικά, λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι και επιστρέφουμε δυναμικά εδώ στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι. Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, το τραγούδι είναι προβοκατόρικο,
Βέβαια, εντάξει, λέει, πάμε για τεστ να δούμε ότι είμαστε πλήρως ελεγμένοι και απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε νόσο και να απολαύσουμε τον έρωτα με άλλες πτυχές. Ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80-90. Στη δεκαετία του 80-90 φυλάγαμε τα κορίτσια στο κρεβάτι φοβισμένα. Σήμερα κορίτσι μου λυπάμαι που δεν μπορείς να μ' απολαύσεις και να σ' απολαύσω γυμνά. Να με αγγίξεις. Μ' αρέσει που παίζει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι μετά την διαφήμιση, το σποτάκι από το μήνυμα. Εδώ καλή μουσική. Λίμπερο, εδώ μόνο κακή μουσική. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Μηνυματάκι στο λόγο επειδή στέλνετε. Επικοινωνούμε διαρκώς και αδιαλείπτως. Στο πρωινό της 3ης 13 του Φλεβάρη. Τα πράγματα θα πάνε υπέροχα, δεν πιστεύουμε σε καμία δυσυνδαιμονία. Το Μητσοτάκη τον είχανε φωτογραφία σε αυτό το αναφορικό άρθρο για, το, για τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Λόγω επειδή το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, δηλώνει το ιστορικό ότι το όνομα που θα λάβει υπούγουδου μου, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί κανείς δεν θα το θυμάται σε 10 χρόνια. Αυτή η τεράστια δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε, η οποία επανέρχεται κάθε φορά που ανακύπτει το συγκεκριμένο ζήτημα και είναι πολύ επίκαιρο την παρούσα φάση. Κατά τα άλλα, για τα αθλητικά τα δρόμενα και τα γεγονότα, χθες είχαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Λάρισα στο γήπεδο της Τούμπας. Εύκολη επικράτηση για το δικέφαλο με 3-0 επί της ΑΕΛ. Το μάτς ουσιαστικά είχε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο δικέφαλος κατάφερε να πετύχει 2 γκολ. Αλλά ήταν και η εμφάνιση, η Λάρισα νομίζω δεν απειλήσε σχεδόν σε καμία περίπτωση. Ούτε καν κόρνερ δεν κέρδισε. Κέρδισε ένα προς το τέλος. Ένα προς το τέλος. Ούτε καν κόρνερ, πολύ άνετη επικράτηση. Σβηστός ο Πάκ. Σβηστός, να θα αρχίσουμε τώρα αυτό, συντήρηση δυνάμεων και τέτοια. Χωρίς Αμάν και Κούγιας που όλοι περιμέναν. Εν τω μεταξύ λέγανε όλοι μην είναι αυτός της προκλήσης, αλλά όλοι είχαν τα μάτια τους στραμμένα πάνω στον Αλέξη Κούγια, ο οποίος καθόταν στον πάγκο της ομάδος κανονικά και διεύθυνε όχι με μεγάλη μαεστρία την ομάδα της ΑΕΛ. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε, ήταν λίγο ντεφορμέ. Η Λάρισα δεν αντιστάθηκε σε καμιά περίπτωση. Τα τέρματα τα πέτυχαν ο Σάχοφ. Ο οποίος πέρυσι άκουγε μπινελίκια. Και φέτος. Και φέτος, ναι. Ο Βαρέλα, ο οποίος πέρυσι άκουγε μπινελίκια. Ναι. Φέτος όχι πολλά. Και ο Πρίγιοβιτς. Και αυτός άκουγε μπινελίκια φέτος. Τα άκουσε. Τα άκουγε. Ναι, τα εντάξει, και εδώ, αλλά του τα έλεγα για καλό σκοπό. Ναι, για να βελτιωθεί. Για να βελτιωθεί, να αυτό. Όπως η μάνα μεγαλώνει και καμιά φορά χρησιμοποιεί έτσι διαφορετικές μεθόδους ενάντια στα παιδιά της και έτσι και ο παδός του πάει για καλό λόγο κράζει και τους βγάζει όλους παλτά να φύγουν, ντροπιάζουν την ομάδα και τέτοια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος επανήλθε ξανά στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής ημέρας. ΠΑΟΚ 49 βαθμούς, ΑΕΚ 47, Ολυμπιακός Πειραιός 43, έχει και την πλέον... Και είναι και το μείον 3. Και το μείον 3. Το έφαγε τώρα αυτό. Τι έγινε σε αυτή την υπόθεση? Το έφαγε, ωστόσο νομίζω ότι έχει περιθώριο για να κάνει έφεση. Το κλασικό μείον 3. Για πρώτη φορά στην ιστορία του. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τον Ολυμπιακό να έχει... Ίσως τότε επί Κοσκοτά και μετά σε εκείνη την ταραγμένη στα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού να έχει υποστεί μια τέτοια τιμωρία. Ας μας βοηθήσει κάποιος φίλος των Ερυθρολεύκων σε αυτή την στατιστική τουλάχιστον προσέγγιση, γιατί δεν θυμόμαστε, έχουν περάσει από τα ταραγμένα χρόνια του Ερυθρόλευκου Σωματείου. Έχουν περάσει το 95, κάπου εκεί νομίζω ο Ολυμπιακός άρχισε να παίρνει τα πρωταθλήματα. Είχε έρθει ο Κόκαλης, 97 το πήρε το πρώτο. Το 95 ήρθε ο Κόκαλης και άρχισε λίγο να στρώνει η κατάσταση. Έχουν περάσει έκτοτε τα μια 20 και φεύγα χρόνια. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τη σταθμάρα μας, με το Λίμπερο 107,4, να είδαμε, κερδάει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει να γίνει εκπομπή, δεν έχει να γίνει κανένα σουσού. Συνειδητοποίησα ότι όσο ζω, ναι, έχει πάρει πρωτάθλημα μόνο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, καλά. Ναι, άρα επειδή γεννήθηκες μετά το 88 που είναι το τελευταίο πρωτάθλημα, ούτε την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ πήρε το 94, αλλά γεννήθηκα Νοέμβριο. Οπότε στη σεζόν 94-95 γεννήθηκα. Δεν πρόλαβες καν ΑΕΚ. Μπορεί να δεις φέτος την ΑΕΚ να παίρνει πρωτάθλημα. Γιατί όχι. Ίσως να είναι, άρα
είσαι τέτοια ηλικία όσα χρόνια έχει να πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να σε φέρουμε σε αντιπαράθεση με κάποιον φίλο της ΑΕΚ που γεννήθηκε το 85, Φερρυπίν. Που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πολλοί κόσμος για να έχει δει γενικότερα πρωταθλήματα. Ίσως κάτι να αλλάξει φέτος και να έχουμε μια διαφοροποίηση στο... Καλά, το σίγουρο είναι ότι θα το πάρει ένας δικέφαλος, ε. Έτσι. Προφητεία τώρα. Προφητεία και ναι. Και μια ομάδα η οποία όντως έχει να δει πολλά χρόνια πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ πάμε 24, ο ΠΑΟΚ 33-34, πόσο πηγαίνει. Και γράφει το κοντέρ. Την επόμενη αγωνιστική ο δικέφαλος του Βορρά πηγαίνει το Σάββατο στη Λαμία να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα και η ΑΕΚ την Κυριακή στις 5 και 4 υποδέχεται την Ξάνθη. Τον Ολυμπιακό νομίζω ότι... Άστον τον Ολυμπιακό. Τίποτα. Για τον ντέρμπι της τέταρτης θέσης τώρα. Εξενερώσει νομίζω. Ήταν εξενερώσει. Εγώ ξενερώσει πάρα πολύ. Τι λίγο και τέτοιο. Εγώ πρώτα απ' όλα περίμενα πώς και πώς το παιχνίδι στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Δεν το πιστεύω ότι περίμενε. Είπα ο να περιμένει αυτό το μάτς. Ναι. Με σκοπό η νίκη εκείνη να σηματοδοτήσει ένα ευρύ προβάδισμα για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ναι. Και εκεί τη μέρα να τελειώσει τα όνειρα των φίλων του Ολυμπιακού για τη συνέχεια του σερί τους. Ναι. Επίσης θα ήθελα να πάρω το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Όχι από την ΑΕΚ. Όπως και πέρσι με το κύπελλο ψιλοξενέρωσα που είχαμε την ΑΕΚ στον τελικό. Ναι. Δηλαδή στον ημιτελικό που είχε ένα δοκάριο, ένα σαριφάρντ ήθελα να μπει. Ναι. Έτσι και φέτος για το πρωτάθλημα θα ήθελα να το πάρω τον Ολυμπιακό. Επίσης με την ΑΕΚ έχω το εξής πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι ίσως η πιο μουλοχτή ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ εκεί που δεν την περιμένει, επειδή όλοι οι ΠΑΟΚΙΔΕΣ σαν και εμένα περιμένουμε τον Ολυμπιακό. Έρχεται η ΑΕΚ από τη στροφή και δεν την έβλεπε καν. Και ξαφνικά έρχεται η ΑΕΚ, τη βλέπει και δύο πόντς μπροστά σου. Και λες, μα τι έγινε, ρε παιδί μου. Μάλιστα, εκεί σα καταντήσαν οι αλήτες. Εκεί μας καταντήσαν οι αλήτες. Κατάσταση αυτό. Καλημέρα στην γραμπούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Δώσε λίγο τον Αναστάση. Εδώ τον έχω, τον άλλο ακούει. Έλα, Αναστάση. Ξενερώσαμε όλοι, ρε φίλε. Αλλά κοίταξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Το μυαλό μας είναι στις 10 Μαρτίου με τον γείτονα στο μπάσκετ. Α, να, άλλο. Σωστό. Εκεί πέρα. Εκεί μέσα στο Σάλα Γκάλης. Πώς το λένε αυτό το γήπεδάκι. Γκάλης Χολ. Ναι, εκεί είναι το μυαλό μας τώρα. Ποιο ποδόσφαιρο τώρα και 30 βαθμούς. 10 και 12 και 15 βαθμούς μπροστά ξενερώσαμε. Τι να τους κάνουμε τους άλλους. Έτσι. Μ' αρέσει. Άντε θα τα πούμε μετά. Έγινε, άντε, για. Ξενερώσαμε. Ένα μπασκετικός ΠΑΟΚΣ περιμένει το παιχνίδι με τον Άρη. Δεν βρίσκει ουσία στις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές αντιπαραθέσεις. Στο μπάσκετ παίζουμε και Ευρώπη. Ναι, εντάξει, έχει περάσει και η ομάδα. Πότε είναι, μήπως είναι. Αύριο είναι κλήρωση. Αύριο είναι κλήρωση. Εντάξει, οκ. Νόμιζα μήπως έχουμε τίποτα παιχνίδι. Γιατί και σήμερα έχουμε και τα Champions League και τα έτσι και τις Ευρώπες. Πολύ πράγμα. Είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα και θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Τα άκουσε ο κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαμπίνο. Καλώς τον. Καλημέρα, Αναστάση. Καλημέρα. Πόσο συμφωνώ με τον Αναστάση, Βαμπίνο. Πάει. Ναι. Ολυμπιακός μας. Γι' αυτό, γι' αυτό ζούσατε. Το αστείο είναι ότι διαβάζω σε μερικά άρθρα και μερικοί πιστεύουν ότι πάμε για το διπλό στην Τούμπα και μετά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ποιος πάει για το διπλό? Μακάρι να λένε τέτοια. Α, εντάξει. Καλά, γιατί θα έρθει, να παίξει για το διπλό, γιατί θα έρθει. Ναι. Και πήρε καμπάρι την επίθεση των μέσων όλων του Μαρινάκη προς το Κόκαλη θες. Δεν πολύ έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι πολιτικής χρειάς το οικότροπο και όχι ολυμπιακής. Τώρα στο τι παίζεις... Ασχολήθηκα γιατί από πίσω κάτι μου μυρίζει. Γενικότερα, γενικότερα η φετινή ποδοσφαιρική αντιπαράθεση έχει πολύ έντονη την πολιτική χρειά. Αυτό που ανέφερε ο Αναστάσης. Έχουμε γίνει λίγο Κύπρος. Η μία ομάδα, ή μάλλον τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα της μίας ομάδας ανταποκρίνονται σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, της άλλης ομάδας είναι σε κάποιο άλλο. Οπότε προς τα εκεί πηγαίνει. Είδες πόσο δύσκολο είναι όταν υπάρχει 50-50. Εντάξει. Να είσαι ανταγωνιστικός. 33-33-33 υπάρχει. Είναι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός φέτος. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Όλοι. Σε όλους γίνονται λάθη. Τα λέγαμε και χθες. Όλοι έχουν πάρει τα σφυριγματάκια τους. Όλοι τα έχουν πάρει τα σφυριγματάκια τους. Το ίδιο και οι μικρές ομάδες. Και οι μεσαίες ομάδες. Ναι. Το ίδιο. Έτσι πηγαίνουμε. Δεν σφάζει όποια ομάδα θέλει ανάλογα με τα συμφέροντα. Ποια θα μείνει, ποια θα ανέβει. Κοίταξε, είναι και ζήτημα προσαρμογής μετά από τόσα χρόνια όπου τα σφυρίγματα ήταν μονοδιάστατα προς μία πλευρά.
και οι διαιτητές δεν έχουν ούτε την εμπειρία, δεν έχουν ούτε να τη διαχειριστούν σωστά αυτά. Ρε παιδιά, να μας οργανωθούμε. Πού να πάμε. Μπορεί του χρόνου να είναι πολύ πιο μεθοδικά. Δεν ξέρεις πώς πάνε τα πράγματα. Του χρόνου βάζουμε το VAR, αυτά θα εξαλειφθούν. Μην το λες, γιατί στην Ιταλία έχει γίνει χαμός, γίνονται περισσότερα λάθη με το VAR. Ω, νάτα, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει. Πάνε βλέπουν το βίντεο και μπερδεύονται από την κάμερα και δίνουν ότι ο άλλος πήρε πίσω πέναλτι. Σε αυτήν την αγωνιστική νομίζω πρέπει να ήταν. Πήρε πίσω πέναλτι. Το οποίο τελικά όταν το είδαν σε άλλες λίγες. Σε άλλη κάμερα. Εδώ την άλλη φορά, σε ποιο μάτι ήταν αυτό που πήγανε να δουν το offside και είχε τη σημαία μπροστά άλλος που κουνούσε και δεν μπορέσανε να δουν τη φάση. Στην Μπενφίκα, ναι, κανονικά. Πώς σε αυτά τα ιστορικά μάτς του Χαριλάου κατά καιρούς, στο Κλεάδης Βικελίδης που σηκωνόταν ένας από μπροστά και πεταγόταν στην κάμερα και δεν έδειχνε ποτέ το παιχνίδι. Ή να έχεις την κολόνα της Τούμπας, την ιστορική, την παλιά. Την κολόνα της Τούμπας, πάντα, έτσι. Την τριλική κολόνα της Τούμπας. Ναι, ιστορική. Σήμα κατά τεθέν. Ήταν η παλιά γραμμή του offside τότε που δεν μπορούσε να... Μπορεί να έχουμε άλλα θέματα τώρα με αυτό το VAR. Αχ, VAR θα έχουμε. Ο Άρης είναι δύσκολα στο μπάσκετ, πολύ δύσκολα. Δεν προλαβαίνει. Έχει δύσκολα παιχνίδια και αν δεν προσέξει, φίλε, θα έχει πρόβλημα. Ο Πανιώνης ενισχύθηκε. Μπορείς να δώσουμε καθανικό. Θα έχει θέματα ο Άρης. Να του δώσει το παιχνίδι στο μπάσκετ, να σου δώσει το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, α πάρει και τα δύο. Εντάξει, απλά συναναστάζει, δεν το ενδιαφέρει το κύπελο. Τα έχει χορτάσει. Πάντω, ζητώ για τη στιγμή που θα ανεβούν οι φίλοι μου οι Αριανοί και θα του ακούσει το ραδιόφωνο και θα λένε φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Του χρόνου. Καλά, μην λες. Θυμήσου το 97 το ερχόμαστε που έλεγε όχι, ήρθα και σε πετάξανε 4 και δεν το περίμενε κανένα και ακόμα κλαις για εκείνη την ήττα. Όλα αυτά συμβαίνουν κανένα. Μπορούν να φύγουν. Ναι, ποιο είδο. Αλλά εγώ σου μιλάω τώρα για βάθος χρόνου. Ναι, εντάξει, οκ, ρε παιδί, μάλλον σου λέω και τότε. Ήρθε ο Άρης, επέστρεψε από μια δύσκολη χρονιά στη Β' Εθνική. Ο ΠΑΟΚ δεν τον υπολόγιζε. Ήρθε πρώτη αγωνιστική στην Τούμπα με 5-6 χιλιάρικα μέσα. Και νταμπαντούμπα και σε έκανε γιογιό. Και ακόμα το θυμάσαι αυτό και ακόμα σε πονάει. Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Ναι. Αν χάσουμε το πρωτάθλημα. Ακόμα πονάει. Αλλά αντίκει και αυτό στην ευκαιρία της ωραίας σταζούρας. Είναι. Ήταν τέλεια. Ήταν έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα τότε. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Αν χάσουμε το πρωτάθλημα πάντως, το χειρότερο είναι ότι όλο το καλοκαίρι θα τους ακούμε μετά, ερχόμαστε και με αυτά. Ναι. Άμα το πάρουμε, εντάξει, θα έχουμε λίγο την ησυχία μας. Ναι. Βασικά θα κάνουμε εμείς και πολύ φασαρία. Γι' αυτό. Καλά, αυτό μη, σίγουρο, μη λέτε μεγάλα λόγια. Εγώ αυτό έχω να πω. Σε φιλούμε. Καλή σου μέρα. Ναι, παρακαλώ. Πρώτη φορά να το πάω, φίλε, με τις μικρές ομάδες να τους πνίγει πάντως έτσι. Τώρα, κοίταξε, τώρα η ομάδα ρε, εσύ, έχει αυτοπεποίθηση. Δεν είναι, παίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια στα πόδια. Έχει ρόλο αυτοπεποίθηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τεράστια. Είναι τεράστια. Κάτι πάει από παντού. Από πλάγια, από δεκάτο ποδόσφαιρο. Κάνει, παίζει. Ο Λουτσέσκου μας έκανε ομάδα, μην τρέπεστε να το πείτε. Να βάλουμε κασέτες για τον Λουτσέσκου, τι άκουγε στην αρχή τη σεζόν. Να τα βάλουμε και αυτά. Το τι άκουσε. Όταν έλεγα να πάρω τον Λουτσέσκου και όλοι κράτανε, το μόνο που είπα Μπάμπη είναι. Ότι για να έμεινε με την Ξάδα του Πανόπουλου 2 χρόνια εκεί πέρα προπονητής, σημαίνει ότι κάτι έκανε. Μάλιστα. Και έμεινε. Έτσι. Ξάνθηκε και του Κακαγεωργίου, βέβαια. Έτσι. Και το Ματζουράκι. Το Ματζουράκι. Καλημέρα. Ο Ματζουράκι δεν ήρθε ποτέ προπονητής στον ΠΑΟΚ, ήρθε. Διετέλεσε. Επέκτης ήταν, αλλά δεν ξέρω αν έκατσε ποτέ στον πάγκο. Δεν πρέπει να κάτσει στον πάγκο της ομάδας του Δικεφάλου. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό μας. Η φάση βέβαια της αγωνιστικής, την οποία δεν την πήραμε χαμπάρι, γιατί πήγαμε με τον Αναστάση στο γήπεδο να πάρουμε κλίμα ρεπορτάζ και να ενημερώσουμε σήμερα στον κόσμο. Πρώτον, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο σχολιάστηκε για τα συνθήματα που φωνάζονται στο γήπεδο. Πλέον πρέπει να πηγαίνεις με λεξικό. Τετρασύλλαβες και πεντασύλλαβες λέξεις. Τι λέξεις χθες φωνάξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ? Μονόδρομος. Καλά, το πρωτάθλημα μονόδρομος και μία άλλη σε αγνο. Κάτι... Το παλιό σύνθημα. Το αστυνομικούς πολλούς θα αγνοήσουμε. Ναι, αυτό θα. Θα αγνοήσουμε. Θα αγνοήσουμε έτσι. Καβάφις. Βάζουν έτσι ένα καβαφικό, ας πούμε. υπόβαθρο μέσα στα συνθήματα. Τα οποία εντάξει, ενδεχομένως ίσως να μπερδεύουν αρκετούς και να απομακρύνουν τον κόσμο το γήπεδο. Άμα χρειάζεται να ξέρεις γράμματα και τέτοια. Αν το γήπεδο να είναι η Ακαδημία Αθηνών, ναι. Θα πηγαίναμε κατευθείαν στην Ακαδημία των Αθηνών. Ίσως να αποδεικνύεται ότι εν τέλει την κερκίδα την οργανώνει ο Ζουράρης, ξέρω εγώ. Πολύ πιθανό. Αλλά όχι, ο Ζουράρης και να μην λέει τίποτα με μέζια, λίγο κάτι. Μπορεί στο μέλλον να φτιαχτεί και ένα τέτοιο συνθηματάκι. Κατά τα άλλα, είχαμε και επίσης το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ο πανηγυρισμός του Βαρέλα, λέει, με τον γιο του που ήταν ball boy.
Το οποίο έβαψε και αυτό το μαλλί. Βάστηκε Πασχαλάκης. Είπε Πασχαλάκης, τι είναι αυτό με τους ψωμαλιάδες, ποιος ξαναφέρει αυτή τη μόδα. Αν δεις το βίντεο της Νόβα, ναι, που είναι και ο μικρότερος γιος του, ναι, είναι και αυτός με το ίδιο μαλλί. Α, ναι. Ναι, ναι, και τα δύο παιδιά έχουν αυτό. Έχουν είδωλο τον Πασχαλάκη, μάλιστα. Να πάρει τώρα πάω. Στο Βαρελέικο, να προσέξετε. Να πάρει τώρα πάω, ξέρω με καμιά απόκριση πέναλτι του Πασχαλάκη, το πρωτάθλημα. Όλη Θεσσαλονίκη θα είναι κορδελιό. Θα είναι παλιό κορδελιό. Καλά, έτσι κι αν πάρει το πρωτάθλημα, όλη Θεσσαλονίκη θα είναι παλιό κορδελιό. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Ορίμασταν οι συνθήκες, φαίνεται. Για να βάψουμε τα μαλλιά, ε. Όχι, άρχισαν οι σύνθετες λέξεις. Χθες έλεγα στο γήπεδο. Ευρωμονόδρομος, νοικοκυμαχία, σύστημα κανονικά. Αυτό είπα χθες στο γήπεδο, λέω σαν ανακοίνωση του Κουκουέ. Λοιπόν, εγώ όταν έλεγα ότι υπάρχουν τόσα, ας πούμε, μπορούμε και Χατζηδάκι. Μα να ξεφύγουμε από τα τετριμένα εκεί ψηλά στον Ημιτό. Μα είσαι, εγώ έβλεπα την. Τώρα αναδεικνύω αυτό το πρόβλημα. Δεν τον Ολυμπιακό, δηλαδή μπορούμε να ξεφύγουμε. Είχε κάποια παιδιά στην κερκίδα που πραγματικά όταν ελεγόταν αυτές οι τετρασύλλαβες λέξεις μπερδευόταν και κάνανε. Πώς κάνεις εσύ δικό σας, αν τραγουδάς, δίνανε, ήταν πάνω στο κάγκελο και δίνανε τον παλμό στον κόσμο γιατί δεν μπορούσαν να πούν τις λέξεις. Δυσκολευότανε. Μετά τα πάω κολλέ, εντάξει, τα λέγανε αυτά τα ωε. Εύκολα, αλλά τα υπόλοιπα έπαιζε θέμα. Το έχω, να πω όμως γιατί το λέω αυτό, γιατί το έχω και εγώ το συγκεκριμένο ζήτημα. Όταν τραγουδάω, πολλές φορές ξεχνάω κάποιους στίχους όταν είναι πολύ σε ένα τραγούδι. Αντί το αντιλαμβάνω σαν συνάδελφος. Σαν συνάδελφος. Έχω τύχει σε ένα παρεάκι, ξέρω εγώ, κάποτε πριν πολλά χρόνια στη Φολέγανδρο, με τον Γκυρ και μια άλλη παρέα που τραγουδούσαν και το έκανε θέλει και ζωντανή να πίνουν το αίμα τους. Ναι. Το έκανε κανονικά, δηλαδή το μπέρδεψε, όχι. Θέλει και η ζωντανίνα. Έτσι. Θέλει και η ζωντανίνα, έτσι, ναι. Μία λέξη. Σωστά. Ναι, έτσι, λοιπόν, έτσι, αύριο μεγάλος αγώνας. Ναι. Λοιπόν, όλοι με τρόφιμα. Τρόφιμα με μακράς διαρκείας, να βγάλουν τη χρονιά. Λίγο γάλα, ευαπορέ, μακαρόνια. Πράγματα που μπορούν να κρατήσουν τους αθλητές του Άρη. Να βγάλουν τη χρονιά. Καλά, ρε εσείς. Πάνε στο παλέ. Με ΠΑΟΚ πρώτο και ασχολείστε. Ναι, αλλά με ΠΑΟΚ πρώτο και ασχολείστε με τον Άρη, ρε εσείς. Μπάσκετ, ρε, τα λύσαμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Εγώ, ρε φίλε, έχω πάρει ντάμπλε στο ποδόσφαιρο. Τελείωσε. Α, το εντάξει. Θα ασχοληθώ λίγο και με τη γειτονιά. Μάλιστα. Περιμένω τη στιγμή. Να μην έχουν αγωνιστικό τμήμα και οι δύο. Την πρώτη κατηγορία. Μη λέτε μεγάλα λόγια, εγώ σας λέω. Και τέλος το πρωί που περνούσα, είδα τοπογράφους στο Χαριλάου. Μετρούσαν το γήπεδο, δεν ξέρω τι ετοιμάζει ο Ιβάν. Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε φιλούμε. Τσάω. Ωραία, ο Πάκου πάει να πάρει το πρωτάθλημα και εσείς ασχολείστε με τον Άρη στην Καλαθόσφαιρα. Είδες. Μετά με σας λένε. Είναι αυτό, είναι ότι όταν λύνεις ένα τα ζητήματα, κοιτάς λίγο και το επόμενο. Λύσαμε το ζήτημα με το ποδόσφαιρο. Σαν το ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε, που μιλάει ότι σαν να έχουμε βγει από τα μνημόνια. Έτσι. Και έχουμε βγει στις αγορές και έχουμε επανακάμψει σαν οικονομία που δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά σαν ψυχολογικά το θεωρούμε. Έχουμε ότι... μοιραστεί πλεόνασμα όλο αυτό. Καλημέρα στη γραβούλα. Καλημέρα. Καταρχήν να πω ότι υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη στο πλάγο του ΠΑΟΚ, έτσι, από το που, δεν ακούγεστε πολύ καλά, είστε με hands free και οδηγάτε, Ναι, για τέτοια. Για να ακούσουμε. Λέει, υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη στο λαό του ΠΑΟΚ, από το που, ναι. Είμαστε σε συνθήματα τα οποία και δεν μπορούν να εξηγήσουν το γιο μου τι λένε. Ναι, έτσι, αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά, παιδιά. Νομίζω ότι θα πάρει προτάσμα φέτος στο ΠΑΟΚ, γιατί έχουν κάνει τεράστια βήματα. Νόμπελ λογοτεχνίας. Ναι, τέτοιο πρωτάθλημα, να σου πω κάτι, να το βράσω. Άμα είναι να πρέπει να τελειώσει το δημοτικό, για να το πάρει. Δεν κατάλαβα. Εντάξει. Χθες το βράδυ έβλεπα μια εκπομπή, μια σχετική εκπομπή σε ένα κανάλι εδώ τοπικό της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είχε έναν δημοσιογράφο από την Αθήνα, ναι, ο οποίος όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, ρε παιδί μου, λέει ότι φέτος, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ το πηγαίνει πάρα πολύ διαιτησία και μάθε έστω και κάτι σημειώσει και άρχισε να λέει σε ποια μάτια τι, πότε πήρε offside, πότε πήρε πέναλτι. Mm-hmm. Και λέω, αν είχε ένα τηλέφωνο, θα έπρεπε να του πω του Σιάνου ότι, παιδί μου, αν εσύ κρατά σημειώσεις, εμείς πρέπει να πάρουμε πάπυρο. Έτσι. Να σε ρωτήσω για αυτή την εκπομπή που λες, βγήκε Πίτ Παπαδάκος. Ναι, ναι. Εντάξει, και τι είπε.
φίλε, ο Πίπα Βαδάκος είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, κάθε φορά που έχει μια εκπομπή αθλητική ή μια εκπομπή πολιτική θα το βγάλουν για να πάρουν πρόβλεψη. Έτσι, και είπε ότι το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει. Ο Πάκ να το πάρει, καλά. Δεν το βγάλα να πει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, και ένα 40 το δίνει. Εντάξει, βέβαια και το έχει σωστό και το στοίχημα ένα 40 τον δίνει τον ΠΑΟΚ. Αστρολογικά, ας πούμε, θα έπρεπε να βγει λίγο πιο μπροστά να μας το πει, αλλά και πάλι το δεχόμαστε. Εντάξει. Αλλά δεν ξέρουν τι ζώδιο είναι ο ΠΑΟΚ, έχει τρεις ημερομηνίες. Ναι, έχει τρεις ημερομηνίες. Στο Ταύρος είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι, ο Ταύρος είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι κρυός. Είναι κρυός. Ο ΠΑΟΚ. Το έχουμε πει αυτό. Ο Παπαδάκος βέβαια έπαιρε πεσίμο ότι εγώ το είχα πει από νωρίς, αλλά έτσι. Δεν μ' πήγε κανείς. Κλασικά, ναι. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Έγινε. Σε ευχαριστούμε, τσάω, τσάω. Εντάξει, είδες, μόνο εμείς εδώ με αστρολογικά εδώ έχουμε ξεματιάσει κλάους, έχουμε κάνει σαν εκπομπή. Πιστεύω ότι βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη της πόλεως. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ αποκλειστικά. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε όλες τις ομάδες της πόλεως προκειμένου να φέρουμε την ανάπτυξη σε αυτό το δύσμηρο τόπο. Champions League, τουρισμός, τέτοια δεν είναι. Όλα και όχι μόνο. Όλοι οι σύλλογοι θα πρέπει να προοδεύσουν. Βέβαια, όπως αναδείξαμε και τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή τα όσα γινήκανε στην Φιλαδέλφεια για τα πανηγύρια των οπαδών. Των φιλαδελφιωτών για το Super Bowl, ότι θα πρέπει να προετοιμάζονται εδώ οι μαγαζάτορες σε περίπτωση κατάκτησης του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να προετοιμάζουν την κάβα τους και να έχουν ένα έτσι, περιθώριο απώλειας. Στο λέω πολύ εύσχημα, εγώ, για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε στο ευρύτερο κέντρο της πόλεως. 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την εκπομπάρα μας καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλή εκπομπή και καλό Άγιο Βαλεντίνο, λέει, να έχουμε αύριο. Φίλε μου Γιώργο, αν δεν άκουγες και το πρωί, σήμερα και σήμερα γιορτάζουμε τον έρωτα, καθότι είναι οι Ορθόδοξοι Έλληνες Άγιοι. Μπορεί να μην είναι και Έλληνες, αλλά στη συνείδηση του κόσμου είναι Έλληνες. Τελείωσε. Ο Ακύλας και η Πρισκύλα. Η Πρισίλα, οι οποίοι είναι οι Έλληνες ζευγάρι, βέβαια, Ορθόδοξοι Άγιοι του Έρωτος. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Καλημέρα σε έναν από τους πιο φωτεινούς ανθρώπους που έβγαλε αυτός ο νομός της ντροπής. Ο νομός ντροπής είναι τα σεράς. Τα σεράς δεν είναι σε ρεφλαράκι. Βέβαια, αυτό. Αλλά φωτεινός άνθρωπος. Με τιμάτε, με τιμάτε. Φωτεινότατος, προοδευτικότατος. Χαιρόμαστε να σε ακούμε. Να είστε καλά. Εντάξει, τώρα νόμιζα ότι η ντροπή πήγαινε στον Πασεραϊκό. Αλλά εντάξει, τώρα κατάλαβα. Αλλού το πάω, τέλος πάντων. Ας μην το συνεχίσουμε, ναι. Λοιπόν, Αναστάση. Παρακαλώ. Μεγάλος καημός για να πάρεις το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλο. Βρήκαμε τρόπο να ξενερώσει ο κόσμος. Ποτέ δεν θα πάρεις ρε φίλε αυτή τη χαρά. Δηλαδή, δύο φορές που πήρες το πρωτάθλημα δεν το πήρες από τον Ολυμπιακό. Αυτό με ένα κυπελάκι. Το 85 από ποιον το πήρες? Μιλάμε για πρωταθλήματα. Όχι, από το 85 δεν το πήρε, μου φαίνεται από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ το πήρε ο ΠΑΟΚ, ναι. Μου φαίνεται, ναι. Και το 74, το 74 δεν πήρες. Από τον Παναθηναϊκό μου φαίνεται από την ΑΕΚ πάλι. Μάλιστα. Νομοτελειακά ρε παιδιά, κάποια στιγμή θα το είχαν Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα αυτό το παραμύθι του 50-50 γελάμε όλοι μας. Τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα είναι πρωταθλήματα, όχι ποδοσφαίρου, είναι παραγωγικά πρωταθλήματα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι και το 10 που το έχασε ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, μετά ακολούθησε μια κυριαρχία 7 ετών. Ναι, και πάλι το 10 που το διεκδίκησε με το μυαλό του ο ΠΑΟΚ, ναι. από τον Παναθηναϊκό πήγα το διεκδίκησε για τον Ολυμπιακό. Έτσι, έτσι. Και το έχασε από την ΑΕΚ. Όσο για τις 20. Όχι, το έχασε από το Παναθηναϊκό στο πήρε το 10. Ναι, όχι, εννοώ ότι όταν εκείνο το περιβόητο παιχνίδι που λένε με τον Σπάθα, στο Χαριλά κτλ. Κάνει γκέλα και ο Παναθηναϊκός και έρχεται η ΑΕΚ στην Τούμπα μία-δύο αγωνιστικές μετά και τον παίρνει διπλό. Έμασε, τους έφταιγε ο Σπάθας. Ντεμέκ, ο Σπάθας, για να τα λέμε δηλαδή, αυτά. Σαν, και σαν να βγαίνει τώρα ένας Ολυμπιακός και να λέει ότι το πρωτάθλημα το έχασε από τα δύο μάτς με τον Ατρόμητο. Ναι, ναι. Τα οποία παίζανε οι δανεικοί του ΠΑΟΚ και έπεφτε το ξύλο της αρκούδας. Προχθές είχαμε τρεις αλλαγές από τραυματισμούς. Αναγκαστικές, ναι, σωστά. Από σκληρά μαρκαρίσματα. Δεν τα λέμε αυτά, είπαμε. Το πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα παραγόντων. Στην Ελλάδα. Δεν είναι ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα το ελληνικό. Πάντως εντάξει, φέτος είχε λίγο κινησούλα. Φέτος είμαστε χάλια, χάλια σχεδιασμός από το καλοκαίρι.
συνεχίστηκε χάλια και οι παίχτες πολύ μέτροι. Καλά, με τρεις και τέσσερις προπονητές τη σεζόν. Δεν μπορείς να πας πουθενά. Πέρα από αυτό. Δεν βλέπω κριτική στον πρόεδρο πάντως. Φυσικά και κριτική στον πρόεδρο. Αρχίσει, εδώ έγινε κριτική στο Μέγα Κόκαλη. Δεν θα γίνει στο Μαρινάκι. Μα τον Κόκαλη το βρίζανε στο γήπεδο τότε όταν έχασε το πρωτάθλημα. Ποιον τον Κόκαλη, τον Άγιο του Ολυμπιακού. Όσο για μετά από δύο εβδομάδες. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, παιδιά. Mm-hmm. Καλά, δεν χρειάζεται να το πω. Εγώ το ξέρει όλος ο κόσμος ότι είναι η τεράστια ομάδα της Ελλάδας. Ναι. Όσο πεθαμένος και να είμαι, θα έρθει στην Τούμπα για την νίκη. Ναι, καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν αναγνωρίζεις πάντως, αν με επιτρέπεις, δεν αναγνωρίζεις πάντως ότι σε όλο αυτό το μέγεθος και στο μεγαλείο του Ολυμπιακού υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι fake. Σίγουρα. Όπως fake θα είναι και ένα μικρό κομμάτι και για σένα, μα πάρεις φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι φέτος έχει πάρει ο ΠΑΟΚ ένα-δύο σφυρίγματα. Είναι τα offside, τα πέναλτι με τον Ατρόμητο. 3-4-5. Είναι τα πέναλτι με τον Ατρόμητο. Και πέρα από αυτό, αυτή η ισονομία, δηλαδή εμείς είμαστε επαναστάτες. Για μια αφισβητούμενη φάση πρόπερσης στο μάτς Κυπέλου έγινε επανάσταση. Και τώρα δεν βλέπω όμως να επαναστατούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που δεν παίζουν ιδανικοί του Ατρόμητου. Πού είναι αυτοί οι παραστάτες, χαθήκανε. Εντάξει τώρα. Γίνανε πασοξίδες. Εκεί πέρα, αν παίζανε οι ιδανικοί του Ατρόμητου και κάνανε κανένα τσαφ, δεν θα έβγαινες να πεις ότι... Σοβαρά, τον έπιασε η λύπηση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και σκέφτεται το μέλλον του Άρντα και του Χατζησαΐα. Δεν είναι αυτό. Ότι αν κάνουν ένα τσάφ θα χαλάσει η καριέρα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε δανεικό τον Κουρτουά από την Τζέλσι και είχαν συμφωνήσει να μην παίξει αν κληρωθούν μεταξύ τους. Δεν είναι ότι έκανε ό,τι το έκανε ο ΠΑΟΚ αυτό πρώτη φορά. Όταν ο Ολυμπιακός είχε δανεικούς και παίζανε ή δεν παίζανε αναλόγως το μάτς, τσιρίζαν όλοι. Ναι, γιατί δεν παίζανε εν τέλει. Όχι, παίζανε εν τέλει και σκοράραν και συνήθως. Όπως και φέτος και ο Ρισβάνης και ο Γιαννιώτης. Έπιασε πέναλτι ο άλλος. Ο δανεικός, του Ολυμπιακού έπιασε πέναλτι. Αυτά δεν τα λέμε. Τα λέμε. Εμείς τα λέμε. Αυτό το λόγο επειδή τα λέμε. Αυτά ενοχλούν, φίλε μου, Μπατμανίδη. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλή σου μέρα, τσάω τσάω. Καλημέρα και στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, ρε Μπάρδη. Καλημέρα, καλημέρα. Πήρε να μας πει ο φίλος για τους δανεικούς. Εσύ, πήρες να πεις, πες πήρα να πω το προηγούμενο. Έχει πάρει ίσως ο πιο ψύχρεμος Ολυμπιακός και ο πιο μετρημένος Ολυμπιακός στην ιστορία των Ερτζιανών, ας πούμε, και θα το επιτεθούμε. Ναι, περίμενε ρε φίλε, ναι, αλλά λέμε αλήθειες. Δεν ασχολούμαστε με την ομάδα που έχει μόνο δανεικούς στον ΠΑΟΚ, ας πούμε τους τρεις, τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός είχε σε 5-6 ομάδες δανεικούς. Εντάξει, λέει τώρα. Σου λέει ρε παιδί μου ότι από την πλευρά του αυτό το πράγμα τον ενοχλεί. Γιατί σου έχει επιχείρημα. Επίσης και τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί όντως είναι βάσει της ιστορίας του. Και των Τροπαίων και όλων, ναι. Για να γίνει μεγάλος, όλοι ξέρουν πόσο βοήθησε η Χούντα. Καλά, τώρα μα αρχίσουμε να ανατρέχουμε σε τέτοια πράγματα. Όχι, τι λέει, αυτά τα έγραψε η ιστορία. Δεν κατάλαβα γιατί να την αλλάξουμε. Mm. Γιατί να την παραχαράξουμε την ιστορία. Μάλιστα. Όλοι ευνοήθηκαν. Τι έγινε του Ρέντι, ποιος διέγραψε εκατομμύρια που δόθηκαν στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Η Μελίνα διέγραψε 330 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό. Θα σου πει ο άλλος και τον Μπαγκ γιατί σε έχει παγωμένα χρέη 30 χρόνια. Παγωμένα χρέη δεν τα είχε δει και η πολιτεία, τα δικαστήρια τα είχαν. Γιατί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε αυτό. Γιατί δύο φορές. Δεν έχει τον Μπαγκ για αυτό το πράγμα. Σου λέω τώρα επιχειρήματα για όλες τις πλευρές. Θα σου πει ο άλλος. Όχι, δεν είναι μόνο που τα λέει τη Χούντα, ρε παιδιά. Πούλησε δύο φορές το Ακροπόλ. Πούλησε δύο φορές το Ακροπόλ στο κράτος. Θα σε πει ο άλλος. Έχει όλες οι πλευρές έχουν μετά. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα, όχι, πήρε κύπελο, το πρώτο τρόπαιο. Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα πήρε δύο τρόπαια εκεί, από το 70 μέχρι το 80. Μάλιστα. Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, Πάπη. Μάλιστα. Αν κατάφερε πάντως να σε εκνευρίσει ο πιο ψυχρός Ολυμπιακός, πού να πάρουν κι άλλοι. Είναι επειδή δεν παίρνουν άλλοι και τώρα πρέπει να παίρνουν από κάπου. Εδώ Ολυμπιακοί παίρνουν, εννοείται. Δεν μπορώ να ακούω, φίλε, ότι δεν λέτε τίποτα για τους δανεικούς του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός είχε 5-6 ομάδες δανεικούς. Τέλος πάντων. Έκανε μεταγραφή από ελληνική ομάδα και τον άφηνε εκεί πέρα να παίξει 2 χρόνια δανεικός. Έγινε, σε φιλούμε! Μη μου εκνευρίζεις, μη μου τσιτώνεις. Τουλάχιστον παίρνει να πει για τον προηγούμενο. Δεν δηλώνει, δεν είπε πήρα να πω για τον προηγούμενο να νιώσουμε κι εμείς εδώ πέρα. Ότι κάτι κάναμε σαν αθλητική εκπομπή. Λοιπόν, γραμμούλα και να πάμε διαλυματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλώς τον. Ο Μιχάλης από τα Χάστρα. Είμαι σπάνιος, σας παίρνω, σας ακούω όμως. Χαίρομαι που ακούω φωνούλες καινούργιες που δεν τις γνωρίζουμε. Εντάξει, με τον Τσατσαρό είμαστε και φλαράκια τον Κώστα. Να σε καλά, να σε καλά.
εγώ πήρα να πω και τον προπροηγούμενο. το γάρ πολύ τη λήψη ω γεννά παραφροσύνη. Oh. Αυτά περί μεγαλύτερη ομάδα να γυρίσει πλευρό από την άλλη μεριά. Γιατί αυτή την πολύ υποτίθεται μεγάλη ομάδα, εγώ 23 χρόνια την είχα στο κρεβάτι μου και την γλεντούσα. Να μην τρελαθούμε και τελείω τώρα. Ποια μεγάλη ομάδα. Εντάξει. Είναι μια μέτρια ομάδα η οποία αν δεν είχε όλο αυτό το βοήθημα, την περιέργεια ατμόσφαιρα, δεν θα ήταν πάνω από 6-7. Μην τρελαθούμε και τελείω. Επίση, να μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα με τη μοναδική μπουτίκ στην οποία εκτό από φανέλε ποδοσφαιριστών και τερματοφυλάκων έχει και στολέ διαιτητών. Μην ξεχαστούμε και τελείως. Μάλιστα. Ας αλλάξει το παλικάρι πλευρό. Εδώ που θα έρθει σε 2 εβδομάδες. Ναι. Που θα έρθει υποτίθεται για να κερδίσει. Ποιος να κερδίσει. Τα πιστεύουν και τα λένε αυτά ρε παιδιά. Το πιστεύω, ναι. Εντάξει, καλά. Και εγώ πιστεύω θα ότι... Να σου κάνει ζημιά, είδα ένα ούφο, ας πούμε, πριν από λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Λυπάμαι γιατί με έβγαλα από τα ρούχα μου και εγώ ψύχρεμος άνθρωπος, αλλά ρε παιδιά... Λίγο ας προσέχει ο κόσμος την αυτά που λέει. Πονάει πάλον, ναι. Να σε καλά, Μιχάλη. Επαναλαμβάνω, το γάρ πολύ της λήψεως γεννά παραφροσύνη. Πώς έχεις γράψει κανένα σύνθημα και εσύ τώρα μας άρχισες αυτά τα πάλι λεξικά, θα ανοίγουμε αυτά. Αυτό δεν λέγαμε πριν. Έχετε χαζέψει, λοιπόν, ρε παοξίδες. Όχι, τους έχουμε χαζέψει. Τους έχουμε χαζέψει. Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα παρατάω την εκπομπή, ρε εσύ. Τι είναι αυτά, ρε. Τα πανταρί, τα πανταρί. Να το κάνεις και συνθήμα. Τα πανταρί και το. Από αυτό σας. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Ξεπεράσαμε λίγο τις 7. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή 7 και 13, 3 και 13 σήμερα. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά μπαίνει στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Θωμά από τα Παρίσια που έχει συντονιστεί. Για αυτούς είναι 6 και 13. Είναι σαν να ξεκινάει το λόγο επειδή το κανονικό στην αρχή της... Τη διαδικασία του 2310287 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λάθος είπα το τέτοιο. 1,24 ευρώ η χρέωση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλεγόμαστε και ανταλλάσσουμε καθημερινά ό,τι χαζομαρούλα δούμε στα διαδίκτυα, όπως ένας φίλος εδώ μου έχει στείλει κορυφαίο αθλητικό ρεπορτάζ από τον χώρο του Ρεστινικού Πρωταθλήματος. Θα το διαβάσουμε αμέσως μετά την γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το να. Καλά ρε φίλε, έχω φύγει από την Αθήνα, να μου έχω κάνει 500 χιλιόμετρα, έχω έρθει σε άλλη πόλη και μου βγάζεις Ολυμπιακό 7-5, παρεμβαίνει πίεση πρωί-πρωί. Έτσι, και σε ρέω μάλλον κιόλας. Δεν με νοιάζει, ήταν και όπου θέλει. Είναι Ολυμπιακός, τέλος. Έτσι. Είναι η εκπομπή, είναι όλων των οπαδών, όλων των ομάδων. Εδώ παίρνουν Ολυμπιακοί, εννοείται και Παναθηναϊκοί και πάντες. Με καλά και εγώ πάντα. Γι' αυτό το λέω. Πήρα να πω τώρα. Να αρχίσει να πλακώνει. Θα βγω έξω τώρα και θα πάρω τηλέφωνο και θα πω καλά, ρε Μπαμπι, βγάζει βάζελ στο. Να αρχίσει να πλακώνει εσύ τώρα με τον Ολυμπιακό. Ξεχνάτε εσεί που αυτό και τέτοια μα κάνατε ιστορία. Όχι, όχι, δεν μπλέκουμε τώρα γιατί θα μιλάμε κανένα 3 ώρα. Δεν βγάλουμε. Τι λέει, πώς είμαστε. Μια χαρά, παιδιά. Πώς και έτσι μας θυμήθηκες. Ναι, σας θυμήθηκα, εντάξει. Στη δουλίτσα ήρθαμε λίγο πρωί, μια χαρά. Ναι. Χρειάζεται που και που να ξυπνάμε λίγο πρωί, καλά είναι. Καλά είναι. Να παίρνουμε κι εμείς ψωμάκι. Να, μας δίνετε ψωμάκι τώρα με τα τηλέφωνα. Ναι, με αυτά, ναι, ναι. Μετά, έτσι. Άμα ξυπνάς λίγο έτσι μια φορά την εβδομάδα πρωί είναι ωραία. Ναι. Συνήθως τι ώρα πας δουλειά και τέτοια. Συνήθως είναι μεσημέρι απόγευμα εκεί πέρα αυτές τις ώρες. Μια χαρά, έχεις κάνει jackpot. Έχεις κάνει. Μια χαρά. Με το που έρχεται η γυναίκα με τα παιδιά, εγώ φεύγω. Φέτος δεν έχεις και λόγο να ξυπνήσεις πρωί με τον Παναθηναϊκό σε αυτή την κατάσταση. Τι να σηκωθείς, τι να διαβάσεις και τι να δεις. Ναι, δεν διαβάζουμε τίποτα, βαρέθηκα. Χειρότερα από τα οικονομικά μου είναι. Η Παναθηναϊκή είναι σαν την κατάσταση που ήταν η χώρα το 2010, εκεί την ταραγμένη αυτή περίοδο. Με δούνου του, με τέτοια ιστορίες που δεν ήθελες να δεις καμία είδηση στην τηλεόραση. Όλα ήταν κατάθλιψη. Έτσι ακριβώς. τίποτα. Προχθές δεν ήξερα καν τι παίζαμε. Σε κάποια φάση πήγα να δω πώς έχασε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός το απόγευμα και έμαθα ότι χάσαμε εμείς. Δεν υπήρξε νερά, στο ραβάνε. Ναι, από τον Μπας Γιάννενα. Με δανεικούς του ΠΑΟΚ. Μπασκετάκι. Μπάσκετ. Εντάξει, μπασκετάκι, κλασική αξία εκεί πέρα. Βέβαια, φέτος ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει υποστεί πανολεθρία από την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Από τον Παναθηναϊκό 3-0 τον έχεις φέτος τον Ολυμπιακό. Ναι. Κύπελο πρωτάθλημα και Euroliga τον έχεις πάρει. Ναι, μέχρι την Euroliga. Ναι, και τώρα είναι στα κοντά, νομίζω ξαναπαίζεται. Σε 15 μέρες πάμε για 4-0. Το μόνο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ
Μένει. Ναι, μένει που έχει φάει δύο κατραπακές στο κεφάλι. Βέβαια θα μου πεις το βόλι είναι πάντα τα play-off. Δεν, στο βόλι έτσι κάνετε κάθε χρόνο εσείς, αφού χάνετε στην κανονική και μετά τους παίρνετε μέσα. Μπορεί να έχει κάτι άλλο. Πάντως αυτό νομίζω, δηλαδή κινδυνεύει ο Ολυμπιακός, λέμε τώρα, να μείνει χωρίς πρωτάθλημα. Στα, τρία, μεγάλα αθλήματα, στα τρία μεγάλα αθλήματα, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του. Έλα, αγοράσανε handball, τι έχουν τις γυναίκες. Λες, έχουν, στα, τρία μεγάλα, στα τρία μεγάλα, σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ναι, εκεί δύσκολα. Βόλεϊ. Θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό το πράγμα, νομίζω. Αν και στο βόλεϊ είναι καλή. Ναι, είδα δύο φορές. Δύσκολο πάω φέτος. Δύσκολο πάω φέτος. Δούλεψε ναι, μία, δούλεψε δύο αυτό το κόλπο που παίζουμε μόνο Μάιο, πόσο φορές. Εντάξει. Μάλλον το πήρανε χαμπάρι, ναι. Τέλος πάντων. Το πήρανε χαμπάρι. Να σε καλά, καλή δουλίτσα. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Καλώς τον. Έφυλε. Ναι. Πέρασε μία ώρα και ένα τέταρτο και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Έρευνα, πότε θα κάνει. Τι έρευνα, η έρευνα ή η Έλενα. Η έρευνα, την έρευνα, η έρευνα αυτή τον άλλο μήνα. Το πήρες απόφαση, ε. Εντάξει. Ένα τώρα πιάσαμε αυτά, κάτσε λίγο εδώ να πούνε. Κάνε εσύ ένα γκάλωπο, όχι γκάλωπο, να σε πούνε. Για τα λουκάνικα. Λουκάνικα. Αύριο σου υπόσχομαι θα έχω λουκάνικα που θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Σίγουρα. Σίγουρα, τελείωσε. Αύριο θέμα λουκάνικα. Θέλω να επενδοθεί στα βούς, τα γερμανικά. Τα βούς, τα λουκάνικα. Να μας πάρει κάποιος τη Γερμανία να μας τα εξηγήσει. Τώρα ο φίλος μας ο Κώστας, αν μας ακούει, ο εστιάτορας, εδώ να μας πάρει κάποιος. Κάνε μια έρευνα, έτσι, δηλαδή. Το... Μια γαστρονομική έρευνα. Να το ψάξει. Πάρει μισή ώρα και μία ώρα. Έτσι, έτσι. Θα σε ευγνωμονούμε. Φιλιά, φιλιά, τσαό, τσαό, τσαό. Έλεγα λοιπόν για αυτό το ρεπορτάζ που έστειλε κατά. Αχ, δεν θα το πούμε. Γραμμούλα, γιατί περαιτέρω τώρα θέλω να πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Θα βγω ρε μπάμπι με τσιγκλάδια το βόλεϊ. Ένα βολεϊκός παοξής, έχουμε και από αυτά. Τι άλλο θα συναντήσουμε σε αυτό το λόγο επειδή. τι φταίει φέτος, τι φταίει. Τίποτα δεν φταίει, όλα καλά θα πάνε, το δείτε. Α, τελείωσε. Λες, το ομάδα που κερδίζει το Μάιο δεν αλλάζει, ε. Δεν χάνει. Κοίταξε, το έκανες μια, το έκανες δυο, δεν ξέρω τρίτη αν μπορείς να το κάνεις, αλλά προχθές φάνηκε ότι δεν είναι αίτητη. Άσχετα, χάσαμε. Εντάξει, με 3-1. 3-1, δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, από λάθη. Δεν πειράζει, θα πτώσει η ομάδα. Να φύγουν όλοι και τέτοια. Τα γνωστά. Κοίταξε, αυτή η ομάδα, ρε φίλε, μία κέρδισε από την τέταρτη θέση. Μία το πήρε χωρίς διαγώνιο, εφέτος το πάλι και χωρίς κεντρικό. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα μας μπέρδεψες. Τώρα διαγώνει κεντρική και αυτά. Ναι, εντάξει, παιδιά, είναι απίστευτο άθλημα. Έδειξες ότι ξέρεις. Και εμένα μ' αρέσει. Με αρέσει το βόλεϊ. Τα λέμε αυτά γιατί είμαστε και εμείς στα Ευρωπαϊκά. Πού έπαιζε, ρε, έχετε στο δυτικές συνοικίες να πείτε. Πήραμε λογική φανέλα, μωρέ. Ελάτε εμείς. Φορούσα την πράσινη φανέλα, την τιμούσα. Και τα έχω πει και εμείς Σταυροπολίτες, της ηλικίας μου τουλάχιστον, έχουμε γαλουχηθεί με βόλεϊ λόγω επειδή είχαμε τον νεό στις γυναίκες, Α1. Και επίσης. Πηγαίνατε. Βέβαια, ναι, Σοφία Αγγελάκη και τέτοια. Κάναμε πηγαίνει και στις γυναίκες στο βόλεϊ. Ορφαία Ηλιούπολης με Χατζη Αντωνίου τότε και ΠΑΟΚ επίσης που είχε έδρα το γήπεδο όταν έπαιζε Α1. Και άλλα ναι, αυτά έχουμε καλοκαιριθεί. Για πες για ποδόσφαιρο, τι πήγες χθες γηπεδάκι. Ναι, καλά ήταν, εντάξει. Α, τι βαρεμάρα, δεν έχουμε να τι ασχολιάσουμε αυτά. Για τίποτα. Αρχίσαμε να ασχολούμαστε φιλολογικά με τα συνθήματα. με τις τετρασύλλαβες και με τις τέτοιες. Ωραία ήταν, ωραία. Αυτό που είπα προηγούμενος, παιδιά, με άρεσε. Ποιο? Η αρχαία φράση αυτή που είπε. Το χάρπολι της θλίψεως. Αυτό, ναι. Άρα, Αναστάση, εγώ το ξέχασα να πούμε. Περίμενε, ο άλλος βγαίνει και λέει το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και ο Μπάμπης όταν παίρνει τηλέφωνο σου λέει τι σπταίει. Και δεν σχολιάζει κανείς, δηλαδή παιδιά μας ακούν και στο κορδελιό. Εννοείται, γιατί γι' αυτό δεν έχουμε ακροματικότητα. Άμα αρχίσουμε να πούμε τώρα τρίτη δέσμη για τους παλιούς και όλα τα φιλολογικά, τέλος πάντων. Αλλάζει η επίπεδο. Μιλες δέσμες, μιλες προδίδεις ηλικία σου. Τι να κάνω, μου πάει στον αυτοματισμό μέσα. Όχι, μην το λες, πάλι δέσμες έχει τώρα. Α, να το Πασόκ. Τα λέω. Όταν λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο Πασόκ, ξαναφέρνει ό,τι έκανε ο Αντρέας, τα ξαναφέρνει. Μπαμπίνο, να σε πω για χθες. Ναι. Με τον Αζεβέδο. Ναι. Σε 3-4 μήνες θα μπορείτε να κάνετε ντουέτο, πιστεύω. Ως τι. Ως τραγουδιστής. Γιατί το λες αυτό? Έχει την κοσμοστασιά του τραγουδιστή, ρε φίλε. Εγώ νόμιζα ότι τον είπες χοντρό, τον είπες χοντρό τώρα. Κάπως. Όχι χοντρούλης, αλλά εντάξει. Έχει ένα σου λείπει ένα σκάρι, ένα βαρικό καλό. Την κυμπαροσύνη του τραγουδιστή. Δεν είναι χοντρός, ρε παιδιά. Δεν είναι... Κοίταξε να δεις, Μπάμπη, έχει το σου λείπει αυτό. Δηλαδή, αν δεν γίνει τραγουδιστής, ναι, σίγουρα θα κάνει διαφήμιση αντίστοιχη. Αμαζόνιο κόκκο, πώς λέγονταν. Σε παραπέμπει στον τεράστιο Ντάρσι Νέτο, αλλά δεν μπορεί να φτάσει αυτό το μεγάλο.
Δεν μπορεί να φτάσει στο μεγαλείο. Το έχουν αυτοί οι Βραζιλιάνοι, παιδιά, το έχουν. Έχουν ένα ταπεραμέντο. Εντάξει, έχουν ένα μπρίο, έχουν κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Τσαό, 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 τσαό. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την εκπομπή μας. Δεν είπαμε για κυπελάκι. Εντάξει, ο κόσμος το ξέρει. Όχι, για τα σενάρια συνωμοσίας τα οποία βγάζαμε χθες. ΠΑΟΚ Πανιώνιος 27 παίζει. 27 του Φλεβάρι παίζει ο ΠΑΟΚ. Όχι, 25 είναι το μάτι με τον Ολυμπιακό. 27 αποκλείται. Άρα μία, θα είναι μία. Μία του μάλλον. Παρέσβαστε και. Εμείς θα έπρεπε να ενημερώσουμε. Τότε θα είναι. Μάλλον δεν έχουν οριστεί. Δεν ξέρω, αν μας βοηθήσει κάποιος. 27 και 1 Μαρτίου είναι τα πρώτα παιχνίδια. 17 και 19 τα Απριλίου τα δεύτερα. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Ιστορικά τώρα ο ΠΑΟΚ με αυτή την τριπλέτα που έχει μέσα μπορεί να υποστεί με βάση το παρελθόν. Έχει υποστεί μεγάλες κηδείες στα πλαίσια. Εντάξει, με την άκρη και το Σοπολί του Κυπέλου. Δηλαδή, με τον Πανιώνιο έχει αποκλειστεί σε διπλά παιχνίδια σε ημιτελικούς. Με κηδεία μέσα στην Ντούμπα, με Δημήτρη Ναλίτζη, μετά πήγε στον Πύρες. Με Λάρισα, άμα περάσει ο Πάουκ και παίξει τελικό, μην ξεχνάμε από τη Λάρισα έχει στερηθεί ο Πάουκ το 85 τον Νταμπλ. Εκεί. Και με την ΑΕΚ, λες ότι άμα παίξεις τελικό το πήρες πέρυσι απέναντι στην ΑΕΚ και φέτος δύο φορές συνεχόμενες να πάρεις κύπελο απέναντι στον ίδιο αντίπαλο κιόλας. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ αυτό στα χρονικά. Και στο ΑΚΑ κιόλας που θα παίξουμε. Και στο ΟΕ έχεις και το ΑΚΑ μέσα. Δηλαδή το μόνο που έλειπε είναι να είναι πεντάδα και όχι τετράδα με τελικό να είναι και ο Απόλλων Σμύρνης. Και αυτός έχει κάνει κηδεία τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Για να συμπληρωθεί το καρέ στο ΑΚΑ, δέχτηκε μία, έλεγε εμείς δεν θέλουμε να γίνει και το παιχνίδι. Τι μεσολάβησε και εν τέλει. Ρωτήσα τον Ιβάν, τον πιάζει τα κυμπαριλίκια και λέει το κάνω εκεί. Να το κάνω στο ΑΚΑ, μήπως ο ΠΑΟΚ δεν πιστεύει ότι θα προκριθεί για να μην έχουμε τα προβλήματα. Έτσι. Βγήκε Μπέος και είπε ότι θέλω να γίνει στο. Ναι, κάτι τέτοιο. Τεράστιο Αχιλέας Μπέος. Εννοείται εμείς είμαστε υπέρ του Πανθεσσαλικού. Ή το πρότεινε ο ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο. Το πρότεινε και ο ΠΑΟΚ. Το πρότεινε και το Παγκρίτη, νομίζω. Το Παγκρίτη. Στην πρώτη περίπτωση, νομίζω το πρότεινε ο ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε πέρυσι τον Αχιλέα Μπέο που δήλωσε ότι διεξήχθη ο καλύτερος τελικός των τελευταίων 10 ετών. Τουλάχιστον, να μην λέμε στο Πανθεσσαλικό. Έχουμε δει ένα κορυφαίο μέμα αυτές τις γελιογραφίες, τις φωτογραφικές γελιογραφίες τέλος πάντων, που δείχνει κάποια από τα πολύ λαμπρά και ωραία γεγονότα τα περσινά του Πανθεσσαλικού και γράφει λεζάντα, πώς λέγεται, δεύτερο αντάμωμα συλλόγων Κωνσταντινουπολιτών. Εξοραϊστικών συλλόγων Κωνσταντινουπολιτών. Αντάμωμα, ρε παιδί μου, έτσι να έρθουμε εκεί να κάνουμε χορούς, ιστορίες παρελθόν. Τα τάβλα, το πέραν, το Μπέιογλου. Συνταγές από την πόλη, εδέσματα γλυκά. Λοξάνδρα. Παίξουμε πολίτικα. Τα άλλα ιστορίες. Καταπληκτικά πράγματα. Εντάξει, θα έχουμε πολλά να πούμε για το. Για το κυπελάκι χθες απασχόλησε και αυτό την επικαιρότητα. Αν δεν είχε τόσα χρόνια διαφορά και ήταν αυτό το μητρικό κλαμπ, το πέρα κλουμπ, ναι. Και όντως αυτοί οι άνθρωποι είχαν συνέστηση και νιώθαν το δέσιμο με τις ομάδες. Θα καθόταν στην τηλεόραση να βλέπω τελικά τι κάνουν, καθυστερημένοι. Αυτό ήταν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Πολλές φορές έτσι εδώ τα αδέρφια και τα ξαδέρφια έρχονται σε διενέξεις και αντιπαραθέσεις. Τα έχει αυτά η ζωή. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και στα facebook και εκεί μας βρίσκεται. Έλεγα αυτό το περιβόητο ρεπορτάζ που δεν θα διαβάσω, τώρα δεν ξέρω πού, σε ποια, κάπου στη Θήβα πρέπει να είναι. Διαβάζουμε τίτλο. Α, είναι εσύ καλά πάντα, παλιά, είναι παλιά είδηση ρε. Τι μου στέλνετε ρε, και εγώ τώρα σας εξυμνώ εδώ ότι αμάν έχουμε το λαό του λόγο επειδή να μας ενημερώνει και μου στέλνετε παλιά είδηση, εμείς φρέσκα κουλούρια ψάχνουμε. Anyway, μου χαλάσετε όλο τον πρόλογο, μισή εκπομπή στήσαμε από αυτό. Anyway, έχουμε κοντά μας και την Ιντερβέντεν να μας ενημερώνει και αποτελέσματα σε Αγγλίες, Ισπανίες, προγράμματα, ιστορίες με τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Σήμερα μπορείτε να εστιάσετε φυσικά γιατί έχουμε και παιχνιδάκια Champions League, δύο ματσάκια, 13 Δευτέρου στις 9 και 45 και παίζουν και δύο αγγλικές ομάδες. Άρα είμαστε μέσα στη θεματολογία μας, Βασιλεία Manchester City και Juventus Tottenham. Η Tottenham η οποία δεν τα πάει και νομίζω καθόλου καλά στο
στην Premier League. Στην Premier γενικώς όλοι εκτός από τη City έχουν καταρρεύσει. Ναι, έχουν καταρρεύσει, είτε τους έχει καμιά 50 βαθμούς διαφορά. Αλλά στην, στο Champions League του 16 είναι 4 ομάδες. 5, πόσες είναι. Πέσες, πέντε. Περάσαν όλοι. Πώς γίνεται να περάσουν 5. United πήγε σαν αυτή που πήρε το Europa. Α, μάλιστα. Έχουμε δηλαδή United, City, Tottenham, Liverpool. Και όχι Arsenal και Chelsea. Και Chelsea. Και Chelsea. Πω, πέντε ομάδες. Και διεκδικούν και αυτές την πρόκρισή τους με αξιώσεις. Φυσικά μπαίνετε Interventen, ποντάρετε, παίζετε, βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις και φτιάχνετε το μέλλον σας. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό, καθώς φτάνουμε κοντά στις 7.30. Για να επιστρέψουμε εδώ με ένα γεμάτο 20 λεπτό, 25 λεπτάκι στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο τελευταίο μας μισά ωράκι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Αποχαιρετήσαμε τον Αναστάση, ο οποίος είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Μας συντρόφευσε μέχρι και τις 7.30. Καλημερίζουμε όμως τη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Έλα, Batman. Έλα. Τι παγκόσμια ημέρα heavy metal είναι αυτή, ρε φίλε. Γιατί? Δεν το έβαλε το Crazy Train. Το Crazy Train, με αυτό θα αποχωρήσω. Θα σβήσεις, ναι. Το υπόσχομαι. Μπορεί. Άκουσέ με λίγο. Ναι, ναι. Επειδή θα φύγω τώρα, μπαίνω στα αμάξι λίγο, άναψα τη φωτιά και να πάω στο χασαπλίο κάτω να πάρω βουλκάνικα. Από τώρα, τέτοια ώρα, ρε εσύ. Δεν πεινάω, θέλω να πάω, τι να κάνω. Φάει μια τυρόπιτα, κάτι, ένα κουρασάν. Όχι. Ψωμί έχω να βάλω χρόνια στο στόμα και κουρασάνια. Α, τι, τα σκέτα τα τρως. Είμαι σαρκοβόρο. Όχι και τίποτα, έτσι. Εκεί. Σαν τα λιοντάρια, μόνο το κρέας, όχι τα κόκαλα. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Τότε... Και τι ήθελα, και το Totten Press μπορεί να γίνει heavy μεταλλικό. Όλα γίνονται, να όλα το κάνεις γίνονται. Να κάνει διασκευή, κατάλαβες. Όλα γίνονται, έλα πάρτο. Αφού παίζεις μετάλλικα, ναι. Για μπορείς σένα. Να παίξεις και τότε να παίξεις heavy μεταλλικό. Έτσι, για σένα, Crazy Train. Καλημέρα σαν μου, είσαι πάω, πολύ δυνατό, είσαι ηγέτης. Γεια, γεια. Αι, αι, αι. Λατρεμένη εισαγωγή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώστονα, καλώστονα. Νίκος Βασιλικός Φαουκτής. Έλα ρε, τι έγινε. Καλά, τι μου θύμισες τώρα. Με τι απ' όλα. Με βολήθηκες του ΕΟΣ. Βλέπαμε εμείς τώρα, εμείς είμαστε... Πρώτον, εγώ έπαιζα μπάσκετ και τις έβλεπα, δεν ξέρω αν σε έχει πει κάποιος. Ναι. Κάποτε η Θεσσαλονίκη είχε μόνο ένα κλειστό το παλέ. Το παλέ. Το δεύτερο κλειστό που κατασκευάστηκε είναι το ΕΑΚ Σταυρούπολη. Σταυρούπολη, πολύ παλιό, ναι, παίζαν πάρα πολλές ομάδες τότε. 1979 κατασκευάστηκε. Είδες ούτε καν το ήξερα, μάθαινε και η ιστορία του τόπου μου. Βεβαίως. Είπαμε είμαι και λαυγός της αγοράς. 1981, ας πούμε, αρχίζει, γίνονται πρωταθλήματα ΑΕΚΑΣ, τα μισά μας στο παλέ και τα μισά στη Σταυρούπολη. Ναι, ναι, ναι. ΕΚΑΣ, βλέπαμε ΕΚΑΣ, βλέπαμε παιδικά πάρα πολύ. Παιδικά αυτά των νέων, τέλος πάντων, εκεί τα εφηβικά. Παιδικά εμείς παίζαμε ανοιχτά, δεν παίξαμε ποτέ σε κλειστό. Πάω κάρι σε κάτι, έχω δει εφηβικό. Έχω πάρει πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα στη Σταυρούπολη τον Απρίλιο του 1983. Έτσι, έτσι. Και έβλεπες τις βολεμπολίστρες του ΕΟΣ τότε. Έβλεπα τις βολεμπολίστρες του ΕΟΣ, το αγαπημένο μου που λένε ήταν η Χαρούλα Ελευθεριάδου. Ναι. Και οι καλύτερες παίχτριες ήταν η Χαρούλα, εννοώ από μορφή μη επαγγελματική. Ναι. Οι καλύτερες παίκτες είναι η Χαρούλα Ελευθεριάδου και η Σοφία Αγγελάκη. Σοφία Αγγελάκη, μεγάλη καριέρα, Παναθηναϊκό, Τρόπεα, πρωταθλήματα. Χαρούλα Ελευθεριάδου ήταν πασαδόρο. Ναι, 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 ναι. Αλλά ήταν πολύ πιο όμορφη η Χαρούλα Ελευθεριάδου. Μ' αρέσουν τα αθλητικά σου κριτήρια. 2-3 χρόνια μετά τις πετυχαίνω ένα βράδυ στη Λάβαλμπο. Ναι. Εγώ θέλω Ελευθεριάδου, αλλά δεν μου έρχεται η Αγγελάκη. Τι αν κάνεις, αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Έτσι πάνε τα πράγματα. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό και ακούς Μπαρμπανίδη. Έτσι. Αυτά, λοιπόν, φιλιά. Θα τα λέω το live, τι ώρα θα αρχίσει, γιατί η Ρεάλ... Έλα μωρέ τώρα Ρεάλ Παρίς Σεζερμέν, κατά τις 11 η ώρα εμείς θα βγούμε στην πίστα. Αλλά έχουμε πολύ πρόγραμμα, έχουμε ένα τριωράκι, το βαράμε εκεί. Οπότε άντε, δες λίγο ματσάκι και έλα. Εντάξει, έγινες. Καλά. Καλή σου μέρα, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μας περίμενε. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-2-87-3-8 τώρα. Όλοι εσείς είστε κακεντρικοί, μου λένε, με ρωτάνε τι ώρα θα ξεκινήσει το live αύριο στο 8ball. Γιατί έχει Paris Saint-Germain, Real Madrid. Έλα βρε τώρα, βρε. Να έχει καμιά καλονή πλατανιά, να το δεχτώ. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Χαίρετε. Καλά, νάτος. Καλά, σήμερα έκπληξη μας έκανε. Είχε ποιητικό ένθετο η εκπομπή. Ε, και αρχαία και όλα. Τι, σήμερα ήταν ποιητικό ένθετο το γάρ πολύ και ξέρω εγώ, θα άκουγαν οι άλλοι, λένε, τι γάρ και γάρ λέει αυτό. Μας έβρισε. Να πούμε, μας βρίζει, ξέρω. Ναι, αλλά λέει τίποτα γάβρ, πολύ γάβρ είναι εδώ πέρα. Να πούμε, ναι, ναι, ναι. Και πώς δεν πήγαν μετά οι άλλοι να αρχίσουν, βάλτε φωτιά, κάτσε καλά, όταν το, για συνθήματα και ξέρω εγώ. Εντάξει. Σήμερα φρέσκος. Φρέσκος ακούγεσαι, κουρσάτος ήρθες. Ε, είχα να στάσει εδώ δύναμη στη μηχανή. Ρε μάγκα, τώρα που είμαι τρεις μήνες χωρίς αμάξι να πούμε και με έχουν φάει τα αστικά, μα την Παναγία. Με καταλαβαίνεις. Ναι, εσένα σκέφτηκα. Ε, έτσι πάει, έτσι. Λέω ρε εσύ, αυτό το πράγμα, άνετα, δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ, άνετα θα μπορούσε να είναι ποινή σε ποινικό αδίκημα. Δηλαδή να φεύγεις το πρωί, δεν ξέρω τι ώρα, από το σπίτι σου με αστικό, να πας 6 ώρες 6 παρά να είσαι στο κέντρο για δουλειά. Ναι, αντί, Φερρυππίν, μπορώ να το κάνουμε εναλλακτική ποινή, αντί να σε κλείσουν φυλακή, να σε βάζουν, πώς πω, να κάνεις κοινωνική εργασία, ξέρεις, ναι, 24, πράγμα, ναι. 24 μήνες να είσαι με τον ΟΑΣ, να ανεβοκατεβαίνεις. Να κάνεις έφεση εσύ και να πεις, ρε παιδιά, εντάξει, το δέχουμε, αλλά πότε να έρχεται και ο ασκητάς. Έτσι, πώς παίρνει άδειες ο Κουφοντίνας, πώς παίρνει άδειες ο Κουφοντίνας, ξέρω εγώ και λοιποί, κρατούμενοι έτσι. Όλα δέχονται, κατάλαβε. Η άδεια, άσε, τώρα έφυγε και θα ανεβώ σπίτι με το λεωφορείο, τον χάσαμε, είχε δουλειά. Καλά, κατά το ίμιση. Είναι λίγο ψιλοάνετο, η ιστορία είναι το πρωί, να πούμε. Το πρωί, δεν λες τίποτα, τι να κάνουμε. Ο Πάφη χάθηκε κι αυτός. Όχι ρε, προχθές πήρε. Χθες μας πήρε, δεν τον άκουσες νωρίς. Χθες μας πήρε και περίμενε να του βάλει κάποιος 120 ευρώ να πάει στην Κρήτη για 15ήμερο. Κοίτα αυτό, δεν έπαιξε μετακινήσεις. Τίποτα για θρίλερ μιλήσατε. Γιατί τα είπαμε όλα, εννοείται. Πάντα ένθετο εδώ, ένθετο κινηματογραφικό. Αγαπημένα του τα θρίλερ. Τώρα να δούμε. Λευτέρης τώρα είναι. Λευτέρης επανακάμπτει. Θα είναι κοντά στην παρέα μας, πιστεύω σύντομα. Ναι, σφίγγει τα δόντια και θα παίξει. Σφίγγει τα δόντια και θα παίξει. Καμιά γυναίκα αυτός, ρε, γι' αυτό χάθηκε. Εντάξει, μας έκανε πόσα παστίτσια στην Αθήνα. Έχουμε καιρό να πάμε Αθήνα, ίσως και στεναχωρέθηκε γι' αυτό. Πηγαίναμε λίγο, πήγαμε δύο συνεχόμενα. Ναι, οργανώνεται. Έτσι. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Μηνυματάκι FM κενό αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται. Καλά μας πάει. Κρήτη και 13, ούτε τίποτα έχουμε να σκεφτούμε από άποψη κατεμιάς. Ο καιρός σήμερα θα είναι άστατος, βέβαια, όχι λόγω της ημέρας, λόγω του καιρού. Ενώ αναμένεται να εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με βροχή και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 9 βαθμούς και μικρή ενίσχυση των ανέμων από νότιο-ανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Γιατί δεν είπα καιρό και τη λατρεύω, γουστάρω να λέω τον καιρό. Θέλω να νιώσω και εγώ ένας μικρός Αρναούτογλου. Για να καθιερωθώ στη συνείδηση φυσικά της Ελληνίδας μάνας. Αφού δεν μπορώ να γίνω σεφ, γιατί δύο είναι οι άνθρωποι τους οποίους έχει πλήρη αποδοχή η Ελληνίδα μάνα. Τους τηλεοπτικούς σεφ με τα τατουάζ και φυσικά τον Σάκη το Αρναούτογλου. Επίσης θες κορυφαίο tweet ή post tweet ήταν της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αρχίζαμε τώρα, μας αρέσει αυτό που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Πήρανε μάλλον θάρρος όταν τα έκανε αυτά. Να σας πω κάτι εκεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όταν τα έκανε αυτά η μεγάλη πανσεραϊκάρα, όταν έβγαζε τα post, τρώγατε βαλανίδια. Έγραψε για τον Βιερίνια σε κάποια φάση. Η διπλή τρίπλα του Βιερίνια στον Σίσιτς χρεώθηκε με 0,08 του ευρώ λόγω φόρου περιβάλλοντος. Υπονοώντας ότι ήταν μια σακούλα. Καταπληκτικό. Αλλά όταν τα κάναμε αυτά, ρε, εσείς στην Πανσεραϊκάρα, παντού ερχόμαστε, θα σας μοιράσουμε γνώση. Αλλά μας αρέσει έτσι να αρχίσουν σιγά σιγά, αν οι ίδιες οι ΠΑΕ βάλουν το χιουμοράκι μέσα στο παιχνίδι,
θα αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί τα κεφάλια είναι που κατευθύνουν την κατάσταση. Αν η ειδήσει ΠΑΕ είναι ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, εκπρόσωποι τύπου να κάνουν λεονταρισμούς, να λένε αυτό εκεί, εμείς το ένα το άλλο, και να φέρονται οπαδικά για να χαϊδέψουν συγκεκριμένη μάζα του κόσμου, που πλέον δεν είναι οι περισσότεροι που ζει στο παρελθόν, διότι οι ΠΑΕ σαν εταιρείες θα πρέπει να φροντίσουν να ανανεώσουν το πελατολόγιο τους, πράγμα το οποίο στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Πέρα από τους πατεράδες που θα πάνε τα παιδιά στο γήπεδο και okay, θα υπάρχει μια έτσι διάδοση της ιδέας, τα περισσότερα παιδιά δεν ασχολούνται με την μπάλα γιατί βαριούνται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν βλέπουν λίγο γαβλάτα, δεν βλέπουν λίγο χαβαλές. Σας κάναμε, σας δείξαμε, σας ράναμε μόνο με άσχημους. Γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο εννοείται έχει την καζούρα, σας κάναμε, σας ράναμε και... αλλά όχι με τον τρόπο που έχουμε μάθει τόσα χρόνια εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και χαιρόμαστε, χαιρόμαστε. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Ναι, ψηλέ μου, βγες. Γιατί μου ενημέρωσε και ο Αναστάσης. Δεν είχα την ευχαίρεια να γίνω κοινωνός της είδησης, οπότε βγες στην γραμμή και να μας ενημερώσεις για τις επί του πιεστηρίου δηλώσεις του Μπουτάρη αυτή τη στιγμή στο Sky. Μάλλον θα πολύ συζητηθούν όσον αφορά το θέμα, καταλαβαίνετε, με την γείτονα χώρα. 2-31-0-287-3-8. Θα χάνουμε. Να γίνονται οι εξελίξεις το πρωί και δεν μπορούμε να τις επάρουμε χαμπάρι. Ο οποίος ο Μπουτάρης ουσιαστικά δήλωσε, νομίζω, όπως μου μεταφέρθηκε, ότι πως ο αντίστοιχος δήμαρχος, ίσως στα πλαίσια μιας καλής γυτνίασης, καλής θέλησης, καλής προαίρεσης, πως δήλωσε και ο δήμαρχος των Σκοπίων ότι εμείς ουδέποτε είχαμε σχέση με τον Μεγαλέξανδρο, πως είπε και ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, να μετονομαστούν τα αεροδρόμια μας και οι δρόμοι μας. Έκανε μια παρόμοια δήλωση ο Γιάννης Μπουτάρης. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη μου. Καλώς τον να. Θα το πω σαν να ήμουν εκεί, μια και σε αυτό το θέμα. Ναι. Θέλω να προτείνω ένα όνομα για το αεροδρόμιο. Ναι. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο κύριος δήμαρχος. Ναι. Για να μπορέσουν κάποιοι συμπολίτες να αντιδράσουν ταυτόχρονα και για την πώληση του αεροδρομίου σε γερμανική εταιρεία, αλλά και για το ζήτημα αυτό που τους καίει περισσότερο. Ναι, καλά, για την πώληση. Για την πώληση δεν μας ένιωξε για την εκχώρηση εθνικής περιουσίας. Αυτό. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε πακέτο. Ναι, ναι, ναι. Πακέτο να το κάνουμε. Να ονομαστεί το αεροδρόμιο Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία. Έτσι και γερμανικό και όνομα άλλο. Και ωραίο, ναι. Να μπορέσουμε να τους καλύψουμε. Και γεωγραφικό προσδιορισμό ταυτόχρονα. Και γεωγραφικό προσδιορισμό βάζω, είδες. Βεσφαλία, στη Βεσφαλία είναι η Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ και η Σάλκε. Η Ντόρτμουντ, η οποία έχει και πολύ καλές σχέσεις με την ομάδα του Άρεος. Και με τη Βαρντάρα, όχι η Σάλκε και με τη Βαρντάρα Σκοπίων. Ναι, οπότε βγαίνει, ας πούμε, ένα γενικό ρεζουμέ. Ένα ωραίο. Ναι, στην Ντόρτμουντ ο Πάουκ έχει πάρει διπλό. Είδες, άρα έχουμε στενούς δεσμούς. Σαν Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ στενούς δεσμούς. Με τη Βεσφαλία. Έτσι. Μάλιστα, να είσαι καλά. Και με την ευκαιρία, επειδή έφυγα έτσι, να χαιρετήσω, να πω και ένα καλή μέρα στους αυτούς που σας ακούγανε. Ναι. Και σας ακούνε ακόμα. Ναι. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα. Έτσι. Προτάσεις. Άντε ρε ψηλά, θα βγεις να μας το πεις, γιατί δεν την πω εγώ την είδηση. Αν υφίσταται αυτό που δήλωσε ο Μπουτάρης, ότι πρότεινε να μετονομαστεί και το αεροδρόμιο Μακεδονία και τα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Καλά, δεν είσαι Θεσσαλονίκη, όλα Μακεδονία. Ναι, καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούω το δήμαρχό σας, ρε παιδιά. Εδώ, γιατί κάτι μου είπε ο Αναστάσης. Για πες, βγήκα στο Sky και τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ο Αναστάσης εκεί. Έφυγε. Έκανα μια δήλωση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ότι μπερδεύονται οι τουρίστες με το όνομα Μακεδονία στα ΚΤΕΛ και αεροδρόμια. Ναι. Και τώρα το πήρα για διευκρινήσεις από το Sky. Ναι. Τώρα τη στιγμή που μιλάμε τώρα και λέει τι νούσατε, λέει δεν είπα λέει ακριβώς αυτό, μετά από αυτό τέλος πάντων κάπως μπερδεμένα και λέει αν λέει μετανομαζόταν τι θα, εγώ δεν μπορώ να απορτήσω λέει Νίκος Γκάλη. Αλήθεια. Και του λέει ο δημοσιογράφος, λέει μήπως μπερδευτούν, λέει τότε ξαντάει τουρίστες και νομίζουν ότι πήγαν στον Άρη. Και απαντάει ο Μπουτάρης
Ο Νίκος Γκάλης λέει είναι ο μόνος Έλληνας που μπήκε στο Hall of Fame και είναι λέει κάτι να μας λείπει μπασκετομάνα. Δηλαδή απίστευτες δηλώσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η πόλη μπορεί να βγάζει μπουτάρδες ή ζωρό, δεν μπορεί να βγάλει κάτι άλλο. Όχι ρε, είμαστε, ναι, τελείωσε, τελείωσε. Ακόμα και ο αντιφασισμός που είναι μπουταρικός πρέπει σε αυτή την πόλη. Δηλαδή μια καλή δήλωση κάνει μπουτάρδες, κάνει πέντε δηλώσεις ας πούμε στα όρια του αστροφυσικού μετά. Και λες, τι είναι δυνατόν. Πάμε πάρα πολύ, ίσως να κάνουμε μια σύμπλευση. Να τα βρούνε, μπουτάρις... Ο Γιαννάκης, ας πούμε, γιατί τόσο συντά απ' έξω. Παρόλα αυτά, να είδες, πρέπει να πει ότι όμως και ο κόσμος μπερδεύεται με τα Νικ Γκάλης. Πόσα έχει στην επικράτεια, Νικ Γκάλης στο ΑΚΑ, Νικ Γκάλης εδώ το παλέ. Νικ Γκάλης, ας πούμε, τώρα και σαράφεις τα Τρίκαλα, σαράφεις στην Αθήνα, Νικ Γκάλης παντού. Τέτοια κατάλαβα, να πούνε το αεροδρόμιο. Έχεις γραμμές να κλείσω. Όχι, όχι ρε, εδώ θα πάμε στο τέλος, τελειώνουμε σε λιγάκι. Να πούν το αεροδρόμιο και τα ΚΤΕΛ. Τι να τα πούνε, όμως, που πουτάρεις, νομίζω ότι τώρα χωρίς λόγο, για πες. Νικ Γκάλης, μάλλον τα ΚΤΕΛ θα μπορούσαν να πούν, γιατί μοιάζει με το παλέ. Μπράβο, έχει αυτό το στρόκυλο. Και αν έχω φάει τη ζωή μου σε αυτά τα ΚΤΕΛ, ας πούμε. εγώ θα μιλήσω για αυτά τα ΚΤΕΛ. Εγώ από 12 ώρες ξεκίνησα την πορεία μου. Και κατέληξα να παίζω σε αυτό το ξέρω που ήρθα. Επίσης, παλαιά υπήρχε ένα ιστορικό μαγαζί, αίθουσα δεξιώσεων, εκδηλώσεων. Ναι. Μπουζούκι δηλαδή προς το αεροδρόμιο που και αυτό ήταν θολό, το λεγόμενο κοσμοδρόμιο εκεί στο. Όχι, πάνω έτσι θολό. Ναι, ναι, που ήταν σαν παλέντεσπορ και εκείνο. Τότε τα κάναμε έτσι, παλέντεσπορίσια τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Η αρχιτεκτονική μπορεί να γίνει παλέντεσπορ. Πώς είναι ρε παιδί μου η folklore αρχιτεκτονική. Ναι, πώς λέμε, ρωσική πρωτοπορία. Μπράβο. Σαν τεχνοτροπία. Μινιματισμός, έτσι. Bauhaus και τέτοια. Ναι, γιατί σήμερα πιάσαμε. Δεν άκουσα εκπομπή σήμερα. Μόλις σηκώθηκα και άκουσα τον μπουτάρι. Καλά, εντάξει, έχεις χάσει. Εδώ έχουμε πει αρχαία, έχουμε πει. Να πω κι εγώ. Αρχαία, λέμε, λέγαμε. Έπαιρνε ο λαός του Πάου και μας μιλούσε στα αρχαία. Για το κατάστοιχο της Πελάς. Όχι, ρε, γενικά. Πιάσαμε την κουβέντα λόγω επειδή χθες στο γήπεδο ακούγαμε συνθήματα τετρασύλλαβα, πεντασύλλαβες λέξεις. Έτσι δύσκολες. Γι' αυτό. Α, στο Πάου Κλάρισα, λες. Ναι. Και ο κόσμος. Τι συνθήματα είχε στην. Τι συνθήματα, ας πούμε, πέντε λέξεις. Α, εννοείς βριστικά, δεν μπορεί να πει κανένα. Όχι, βριστικά. Έτσι, εξιστόρηση πραγμάτων. Δεν τα θυμάμαι, τα θυμάται και ο Αναστάσης που είναι και πιο νέος. Πιο ακουστικός τύπος. Εντάξει, γιατί έβλεπα και κόσμο μπερδευότανε, δεν μπορούσε να τα πει. Οπότε παρέμενε στα παλαμάκια και στα. Βέβαια με την. Για τα συνθήματα, όταν βγαίνει καινούριο, ο κόσμος μπερδεύει. Πάντα υπάρχει μια μηχανή αυτό. Σε οποιοδήποτε καινούριο σύνθημα. Και αυτό στείνει εκπομπή, βέβαια, γιατί το έχω καταγγείλει πολλάκι από όλες τις ομάδες. Δηλαδή έχουν γίνει όλα τα συνθήματα μποφίλιου. Μεγάλη αλήθεια. Σ' αγαπώ. Κούραση. Και εσύ που εκείνο με έκανες και εγώ όμως μετά εκεί. Και εγώ, σαν Παναθηναϊκός που με έχει κουράσει πολύ, γιατί στο Παναθηναϊκό υπάρχει πολύ αυτό το ρεύμα. Ναι. Βγαίνει πλέον σε έντεχνο το. Εντάξει, φτάνει. Ναι. Φτάνει, ας πούμε. Δεν είναι αυτή η κερκίδα. Τα παλιά τα συνθήματα είναι ΠΑΟΚ, Άρη, ΟΕ, Παναθηναϊκέ. Κάπου, μπράβο. Ναι, τώρα ας πούμε από παιδί αυτό μετά μεγάλο. Αυτή η ιστόρηση δεν γίνεται, φτάνει. Σε παρακαλώ. Ένα τέτοιο είναι καλό να βγαίνει ένα λόγιο. Ναι, εντάξει, αλλά για μένα. Θέλει ένα δυο λόγιου. Όπως κάθε. Άμα ένα γένος έχει πολλούς λόγιους, κουράζει μετά. Ναι, μας έχουν τέτοιο. Βέβαια και για το. Άσχετο, σε πηδάω θέμα για το θέμα της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη. Μπερδεύεται και ο κόσμος σε χώρες γιατί τα πάντα τα έχουμε ονομάσει Μακεδονία και τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Θεσσαλονίκη, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. ΚΤΕΛ Μακεδονία, αεροδρόμιο Μακεδονία, εμπορικό κέντρο Μακεδονία, ναι. Το άλλο Μακεδονία. Πώς, αυτά τα τρία είναι, ρε. Μακεδονία Παλάς υπάρχει. Μακεδονία Παλάς. όλα Μακεδονία, όλα Μακεδονία. Βέβαια, την άλλη ξεμπερδεύεις με τις ονομασίες, με το. Ναι. Τι είναι αυτό, Μακεδονία θα λέγεται. Ίσως στο μέλλον ο Γιάννης Μπουτάρης έχει αναδείξει το ζήτημα ότι το νέο Μακεδονία θα είναι ο Νίκος Γκάλης. Πραγματικά. Θα ήταν μεγάλη τρελά μας αμέσως, Νίκος, θα ήταν θεϊκό. Θα ήταν η καλύτερη δημιουργία. Ίσως να πρέπει να ξεκινήσουμε κίνημα από αυτήν. Εγώ θα το βάλω. Όχι, αλλά Νίκος Γκάλης. Όχι, ναι, στην ονομασία Νίκος Γκάλης του αεροδρόμιου. Βέβαια, άμα πεις τώρα και τι ζήτημα ανακύπτει, είδες πώς αναδεικνύουμε τις προβληματικές. Ότι αν βάζαμε ότι ΚΤΕΛ ή αεροδρόμιο πρέπει να ονομαστούν Νίκος Γκάλης, άμα έλεγες το ΚΤΕΛ θα βγαίνουν οι φίλοι του Άρη και θα λέγανε τα ΚΤΕΛ ρε εσύ. Μας υποβιβάζετε και τέτοια, δεν θα έπαιζε τέτοιο ζήτημα.
Ναι, και φίλοι του Ηρακλή, γιατί βλέπω και ένα σχόλιο τώρα στο μετανοητέ. Μόνο Χατζιπαναγής ρε κουφάλες. Γιατί δεν λέμε ένα Κούδας, ένα Χατζιπαναγής και ένα... Δεν μπορεί, ένα Τζον Κόρφας, γιατί δεν κατάλαβα. Γι' αυτός ο Αμερικανός δεν ήταν. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Μάλιστα, να σε καλά ψηλέ μου. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα στη Γραμμούλα, καλημέρα. Καλά. Καλώς τον. Για το ΚΤΕΛ έχω εγώ ονομασία. Για πες. Να το πούνε φασούλα και σε δύο μέρες να μην υπάρχει. Όχι, φασούλα θα πούνε τον τερματικό σταθμό του ΟΑΣΤ. Α, μπράβο, εκεί είναι που έχουμε τώρα. Ώστε να αναδούμε... Τι μισούμε, ναι, τι μισούμε σε αυτή την πόλη περισσότερο, ο ΑΣ τελείωσε, το βρήκα εγώ. Τι είναι δηλαδή για κατεδάφιση και κοστίζει και προχωράνε, ή την Τούμπα ξέρω εγώ που θα ξεκινήσω η ΒΑΤ, ναι, κλειτώσει πολλά εργατικά. Ναι, για μία μέρα ονομάζεται Παναγιώτης Φασούλας η Τούμπα και τίποτα σκάνε. Για μία μέρα, άντε δύο ξέρω εγώ. Την άλλη μέρα είναι έτοιμοι οι σιδεράδες μέσα οι καλουπτήδες να μπουν και να καλουπώνουν και να αρχίζουν να σηκώνουν το τέτοιο. Και όσο για τη Μακεδονία που λες, έχει και σαλάτες, έχει και σαλάμια. Και τι δεν έχει να πούμε, οπότε πρέπει να μπαίνουν άλλα ονόματα, πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να τα μοιράσουμε, να τα μοιράσουμε. Να είσαι καλά Νίκο μου, σε φιλούμε, τσάω, τσάω, τσάω. Αυτά τα λίγα για σήμερα, περάσαμε ωραία. Θαρώ. Με την Ιντερβέντεν να μας ενημερώνει καθημερινά για αποτελέσματα σε Αγγλίες, Ισπανίες και ούτω καθεξής. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Και πέρα από τα παιχνίδια του Champions League που έχουμε σήμερα, χθες δεν είχαμε ματσάκια. Πρέπει να είχαμε ένα... μεγάλος εδώ, ενημερωτής. Ελπίζω να μην ακούσει την τερβέντα. Chelsea West Brom, γιατί η Chelsea δεν παίζει Champions League χθες για την Premier League. 3-0. Όσα τον ΠΑΟΚ δηλαδή ένα πράγμα. Ήταν η ημέρα του 3-0. Καλώς τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω και τέτοια. Ξεχνάμε τα βασανάκια του πρωινού ξυπνήματος. Αύριο πάλι στις 6. Με απροσδόκητες καταστάσεις. Ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός. Μέχρι και τις 10 εδώ στο Λίμπερο 107,4 να μείνετε συντονισμένοι. Πιο χαζοχαρούμενο σταθμό δεν θα βρείτε. Λοιπόν, σας φιλούμε, τσάω.